και να καλέσω τον κύριο Ιωάννη Μπόγδη, δημοσιογράφο αλλά και Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για να συνεχίσουμε στην επόμενη συνεδρία. Λοιπόν, να πω λίγο κάτι, ότι όσο συνεχίζεται η συνεδρία, να πούμε τα ονόματα των ομιλητών. Έχουμε εδώ πέρα στο επόμενο πάνελ. Να μιλήσω, θέλει. Λοιπόν, η επόμενη θεματική συνεδρία με τίτλο «Σχεδιασμός με επίκεντρο τον πολίτη για ψηφιακό μετασχηματισμό σε Δήμους». Να καλέσω στο βήμα τον κύριο Γεώργιο Δημαρέλο, πολιτικό μηχανικό με ειδίκευση στις συγκοινωνίες, στη διοίκηση επιχειρήσεων, πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΛΘ και ΣΑΣΤ, πρώην αντιδήμαρχος αστικής ανθεκτικότητας και αναπτυξιακών προγραμμάτων Δήμου Θεσσαλονίκης και ειδικό συνεργάτη στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών. Μεγάλος τίτλος, μεγάλη εμπειρία. Ωραία, ωραία, θα σας απολαύσουμε. Και υπάρχει ο εκπρόσωπος της ΟΤΙΕΣ, ο Σπύρος Παπουκίδης δεν είναι εδώ από ό,τι βλέπω. Α, οκ. Okay. Λοιπόν, καλώς ήρθες. Το καταλαβαίνω, ο Κώστας Σομπόζης, γιατί Σπύρος δεν είσαι. Το Σπύρο τον ξέρουμε λίγο πολύ. Θα μας πεις για σένα δύο λόγια, ποιος είσαι και την ειδικότητά σου και τη θέση στην εταιρεία. Εγώ είμαι ο Κώστας Σομπόζης, εκπροσωπώ την εταιρεία ΟΤΙΕΣ. Η θέση μου είναι After Sales Director και θα σας μιλήσω για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στους Δήμους, στις πόλεις. Αυτό είναι απαραίτητο, γιατί και τους διαδικτυακούς φίλους μας που βλέπουν από όλη την Ελλάδα και είναι αρκετοί την εκδήλωσή αυτή. Και μετά από τον εκπρόσωπο της ΟΤΙΕΣ... Ο κύριος έχουμε... Αναστάσιος Μάνος, της Dot Soft. Είναι εδώ. Ωραία, θα τον περιμένουμε στην πορεία. Ωραία, εκπρόσωπος, ωραία, ωραία. Άρα πάμε στον επόμενο, Νατάσα. Και ο κύριος Πανταζής Χούλης. Εδώ είναι ο κύριος Πανταζής, παρακαλώ. Ωραία, ηλεκτρολόγος μηχανικός, με ειδίκευση στη διοίκηση επιχειρήσεων, καινοτομία και τεχνολογία, project management professional, διευθυντής product marketing στην Intracom Telecom. Ωραία. Και νομίζω και ο τίτλος είναι εξαιρετικός, Εθνικός Κλιματικός Νόμος από τη θεωρία στην πράξη. Αν αυτό ίσχυε οριζόντια θα ήταν πάρα πολύ καλά, συνάδελφε, νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλά. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην Beyond, βρισκόμαστε εδώ πέρα στην έκθεση ως Κλισθένης, ως Ένωση Γενικών Γραμματέων της χώρας. Στηρίζουμε τον θεσμό της Beyond, έχουμε την δυνατότητα να ανταλλάσσουμε απόψεις, γίνονται εδώ πέρα επικοδομητικές συζητήσεις για θέματα που αφορούν τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και σε κάθε περίπτωση υπάρχει δυνατότητα και διαλόγου αν υπάρχουν ερωτήσεις στους ανθρώπους που ειδικεύονται στο αντικείμενο αυτό. Άρα, μέχρι να έρθει και η Νατάσα, νομίζω στην ενότητα αυτή, να πάρω και τη θέση, να την βάλουμε στο κέντρο τη Νατάσα, θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Δημαρέλο. Νομίζω ότι μπορεί να πάρει τη θέση του στο πόντιουμ και να ακούσουμε το θέμα που αφορά την αστική ανθεκτικότητα, το ψηφιακό μετασχηματισμό σε Δήμο ως βασικοί παράγοντες για αναπτυξιακό προγραμματισμό και συνεργασία με νέους. Να βάλουμε και την παρουσίαση και αφού είμαστε έτοιμοι να τον ακούσουμε. Η θεματική συνεδρία που παρακολουθούμε και για τους διαδικτυακούς παρατηρητές και θεατές και είναι σχεδιασμός με επίκεντρο τον πολίτη για ψηφιακό μετασχηματισμό σε Δήμους, που προφανώς αυτό είναι και το ζητούμενο. Είμαστε εντάξει. Ωραία. Θα βλέπετε εδώ πέρα μπροστά την παρουσίαση κάτω μπροστά σας και πάνω όλοι οι υπόλοιποι και διαδικτυακά το ίδιο. Σας ακούμε. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Λέγομαι Γιώργος Δημαρέλος. Είμαι πολιτικός μηχανικός. Ήμουν αντιδήμαρχος αστικής ανθεκτικότητας και αναπτυξιακών προγραμμάτων στο Δήμο Θεσσαλονίκης επί διοίκησης Γιάννη Μπουτάρη. Είχα την αρμοδιότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού από το 17 έως το 19. Ήτανε πολύ δύσκολα χρόνια σε σχέση με αυτά τα οποία ζούμε σήμερα όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών. Θέλω να σας πω μόνο ότι την τριετία 17-19 ως Δήμος Θεσσαλονίκης είχαμε πρόσβαση σε χρηματοδότηση ύψους 250.000 ευρώ για υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σήμερα έχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση 18 εκατομμυρίων ευρώ. 10 από τον Τρίτσι και 8 από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα νούμερα είναι υπερβολικά, αλλά κάπως έτσι είναι και σε όλους τους Δήμους της Ελλάδας, σε σχέση με το τι υπήρχε πριν.
Είναι μια πολύ διαφορετική beyond αυτή η οποία ζούμε σε σχέση με πέρσι. Πέρσι, άμα θυμάστε, εδώ πέρα ήταν ο οργασμός του πολιτή. Ήμασταν, όλοι οι Δήμοι προσπαθούσαν να κλείσουν τα τεχνικά τους δελτία προκειμένου να μπορέσουν να υλοποιήσουν ή να προδιαγράψουν λύσεις οι οποίες θα βελτιώσουν τις ψηφιακές υπηρεσίες προς τον πολίτη. Αυτό έληξε φέτος. Τώρα πλέον είμαστε όλοι αντιμέτωποι με τις πράξεις μας. Και αυτό θα το δούμε δηλαδή στο άμεσο μέλλον για το αν και κατά πόσο όλες αυτές οι χρηματοδοτήσεις αξιοποιήθηκαν ή θα αξιοποιηθούν προς όφελος του πολίτη. Ο κύριος Χριστάκης μου είπε ότι θα ήθελε να κάνω και φέτος μία παρουσίαση, μου έδωσε και τον τίτλο. Είναι περίπου κοινό σε σχέση με αυτόν τον οποίο ήταν πέρσι, απλά βάλαμε μέσα και τη συνεργασία με τους νέους. Μου είπε ότι ας επικεντρωθούμε λίγο περισσότερο και σε σχέση με τους νέους, οπότε αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ως μετάχριστον προφήτης πλέον, γιατί πια δεν μπορούμε ως Δήμοι να προδιαγράψουμε υπηρεσίες. Έχουν κατατεθεί τα τεχνικά δελτία, ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει και από εδώ και πέρα θα δούμε πώς θα υλοποιηθούν αυτά. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι βρισκόμαστε σε μία μεταβατική περίοδο όσον αφορά την εξοικείωση με τις ψηφιακές υπηρεσίες. Αρκεί να σας πω ότι σήμερα πλέον ο άνθρωπος ο οποίος νομίζει ότι το ίντερνετ υπήρχε από πάντα στη ζωή του είναι 35 χρονών. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι είναι 35 σήμερα, στο όριο δηλαδή, θεωρούν ότι το ίντερνετ υπήρχε από πάντα στη ζωή τους. Άρα λοιπόν είναι ένα κύμα αυτό το οποίο έρχεται τώρα και μας παρασέρνει και μας πηγαίνει προς τη μία νέα γενιά στην οποία πλέον δεν θα υπάρχει αυτό το οποίο λέμε ηλεκτρονικός αναλφαβητισμός. Όλοι θα είναι εξοικειωμένοι, ειδικά τα νέα τα παιδιά τα οποία είχαν και μία βίαιη εκπαίδευση στο θέμα των ψηφιακών τεχνολογιών λόγω του COVID και του τρόπου με τον οποίο ήταν υποχρεωμένα να παρακολουθούν τα μαθήματά τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν είναι κάτι το οποίο το ζούσαμε τα προηγούμενα χρόνια, όπου ο ηλεκτρονικός αναλφαβητισμός ήταν πολύ μεγαλύτερος. Τι είναι όμως αστική ανθεκτικότητα? Η αστική ανθεκτικότητα είναι ο τρόπος με τον οποίο στην ουσία το βλέπετε τον ορισμό, μπορείτε να το διαβάσετε, εγώ θα πω είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να σχεδιάζουμε και να στις υπηρεσίες των Δήμων και τη λειτουργία των Δήμων, προβλέποντας το τι πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε τις επιπτώσεις ένας πολύ μεγάλου σοκ, το οποίο μπορεί να συμβεί, όπως επίσης και τις επιπτώσεις των χρόνιων παθήσεων, οι οποίες ταλαιπωρούν ένα Δήμο, το οποίο είναι η ανεργία, μπορεί να είναι το κυκλοφοριακό και όλα αυτά. Να σας πω λίγο ένα παράδειγμα στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Όταν ήμασταν εμείς διοίκηση το 2018, είχαμε μαζέψει τους υπηρεσιακούς υπαλλήλους του Δήμου Θεσσαλονίκης και τους είχαμε πει ότι πρέπει να περιγράψουμε ένα σενάριο του τι πρόκειται να συμβεί σε περίπτωση που έχουμε κάποια πολύ μεγάλα σοκ, όπως παραδείγματος χάρη την κυβερνοεπίθεση. Τότε οι υπάλληλοι του Δήμου του Θεσσαλονίκης γυρνούσαν και μας λένε: τι είναι αυτά που μας λέτε? Εμείς εδώ πνιγόμαστε στην καθημερινότητά μας και καθόμαστε εδώ να συζητάμε τώρα για το τι πρέπει να κάνουμε και τι να σχεδιάσουμε σε περίπτωση που γίνει μια κυβερνοεπίθεση και πώς θα αντιδράσουμε. Εν τέλει αυτό συνέβη στο Δήμο Θεσσαλονίκης και χαθήκανε στοιχεία και δεδομένα τα οποία ήταν πολύτιμα για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Δεν έρχομαι εδώ τώρα να κατηγορήσω την διοίκηση. Θέλω να κατηγορήσω τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει και ο υπηρεσιακός μηχανισμός, αλλά και όλη την προετοιμασία για κάτι το οποίο έχει να κάνει στο μέλλον. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να προετοιμαζόμαστε για τέτοια πράγματα. Σε τι επηρεάζει κυρίως η ανθεκτικότητα? Έχω γράψει μία λίστα από πράγματα, δεν θα επιμείνω, μπορείτε να τα διαβάσετε από εκεί πέρα, από την διαφάνεια. Είναι αυτά τα οποία είναι, ας πούμε, τα νούμερο ένα πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα για τη λειτουργία κάποιου Δήμου. Για να έρθουμε λίγο και στο κομμάτι της παρουσίασης, το τι, ας πούμε, πλέον, ποια μπορεί να είναι η αλληλεπίδραση του Δήμου το οποιοδήποτε Δήμο με τους νέους. Εγώ το έχω χωρίσει εδώ πέρα σε δύο πράγματα. Θα σας πω και στο τέλος κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Έχω δύο ενότητες, δηλαδή είναι άλλα δύο slide τα οποία έχω να παρουσιάσω, του πώς μπορούν να βοηθήσουν οι νέοι στον ψηφιακό σχηματισμό, μετασχηματισμό των ΟΤΑ. Αυτό το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει καταρχάς μια ορεξάτη διοίκηση η οποία να ασχολείται με αυτό το πράγμα. Και σας το λέω γιατί δεν ξέρω πώς έχετε ασκήσει διοίκηση σε Δήμους.
είναι άλλο πράγμα και πραγματικά μπορεί να το πιστεύεις πριν να αναλάβεις το Δήμο ότι θα κάνω πολλά ωραία πράγματα, αλλά η καθημερινότητα σε σκοτώνει. Η καθημερινότητα σε σκοτώνει και τα πράγματα τα οποία έχεις οραματικά να κάνεις, πρέπει να είσαι πολύ οργανωμένος στη σκέψη σου και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργείς για να μπορέσεις να πεις ότι όντως βάζω μέσα νέες ιδέες και κάνω νέα πράγματα προκειμένου να δώσω μία διέξοδο και στους νέους. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε αν έχουμε αυτή την οργάνωση και θέλουμε να καλέσουμε τους νέους, τι μπορούν να κάνουν οι νέοι για εμάς? Μπορούν να εκπαιδεύσουν σε ψηφιακές δεξιότητες, ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία από τους νέους, επειδή θεωρούσαν ότι το ίντερνετ υπήρχε από πάντα, να δώσουν τις εμπειρίες τους από το UX design, user experience design, δηλαδή πώς ζουν στη ζωή τους οι νέοι, τι είναι αυτό το οποίο θα τους βοηθούσε να υπήρχε από τη μεριά του Δήμου, γιατί άλλο να το σχεδιάζουμε εμείς από τη μεριά του Δήμου, αλλά όταν έχουμε την άποψη του εμπλεκομένου, βοηθάει πάρα πολύ. Στην παραγωγή ιδεών, υποστήριξη στην πολιτική ψηφιοποίηση υπηρεσιών, γιατί πρέπει να υπάρχει και συμμαχία από την πόλη και από την κοινωνία στο να γίνουν κάποια απότομα βήματα τα οποία θα βοηθήσουν την καθημερινότητα. Ξέρετε, οι αντιπολιτεύσεις στα δημοτικά συμβούλια δεν είναι πάντα το ίδιο μοντέρνες όταν εισάγει τέτοια θέματα η διοίκηση και για αντιπολιτευτικούς λόγους. Ανάλυση δεδομένων, πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ίσως τα πιο σημαντικά πράγματα. Δηλαδή, θα παράγονται δεδομένα, θα πάρουμε όλοι ψηφιακές υπηρεσίες πλέον σήμερα, θα έχουμε πρόσβαση σε πρωτογενή δεδομένα, τα οποία με κάποιον τρόπο αυτά θα πρέπει να αξιοποιηθούν και να παράγουν αποτέλεσμα, το οποίο είναι και οικονομικό αποτέλεσμα πολλές φορές. Άρα, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται τα δεδομένα, διαχειριζόμαστε τα δεδομένα, είναι πολύ σημαντικά για την παραγωγή πολιτικής. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε την άποψη των νέων για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιούνται δεδομένα στην αγορά. Και βέβαια και η κυβερνοασφάλεια και η ψηφιακή ηθική. Είναι στην ουσία αυτό το πώς, ας πούμε, μπορούμε να προστατέψουμε τις υπηρεσίες μας από τους κινδύνους οι οποίοι υπάρχουν. Όπα, συγγνώμη. Τώρα, πώς μπορούν να βοηθήσουν οι ΟΤΑ τους νέους. Δηλαδή, είπαμε λίγο οι νέοι στους ΟΤΑ, οι ΟΤΑ τους νέους. Οργάνωση διαλόγων. Συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτό όλο το λέμε και όλο δεν το κάνουμε. Υπάρχουν, ελπίζω, πολλοί Δήμοι να πήραν πλατφόρμες διαβούλευσης, έτσι ώστε να μπορούν να υπάρχουν διαβουλεύσεις ηλεκτρονικές και να χρησιμοποιούνται και να μην αραχνιάσουν το πήραμε, τι ωραία, και να κάτσει εκεί πέρα και να μην το χρησιμοποιούμε. Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα να υπάρξει πραγματικά μία συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Εκπαίδευση και ενημέρωση για το τι είναι στρατηγική δεκτικότητα. Δεν το ξέρουν πάρα πολύ. Είναι ψιλομοντέρνος όρος αυτός, δηλαδή της τελευταίας πενταετίας, δεκαετίας, ο οποίος έχει εισαχθεί. Συμμετοχικό σχεδιασμό, να βάζουμε μέσα τους νέους να έχουν άποψη. Εμείς το κάναμε αυτό στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Είχαμε πάει σε σχολείο και είχαμε βάλει τα παιδιά να μας πούν πώς ακριβώς ονειρεύονται το συγκεκριμένο το σχολείο. Και υπήρχε εργολαβία η οποία υλοποίησε τη σκέψη τους. Πολύ σημαντικό να μην προδώνουμε αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Πρέπει να συμμετέχουν και να βλέπουν ότι αυτό το οποίο κάνουν ή λένε γίνεται πράξη. Γιατί άμα δεν γίνεται, χάνεται η εμπιστοσύνη. Και άμα χαθεί η εμπιστοσύνη, χάνεται το παιχνίδι γενικά, συνολικά. Και βέβαια συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση των συνεργασιών. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό, να μπορούμε να βλέπουμε τι γίνεται και το τι δεν γίνεται και να μπορούμε να βελτιωνόμαστε για να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας. Στην ουσία, εγώ αυτά τα οποία είχα να σας πω, έχω και ένα τελευταίο slide, στο οποίο είναι μία ομολογία. Η ομολογία είναι ότι τα δύο τελευταία slide δεν τα έφτιαξα εγώ κατά 80%. Μπήκα μέσα στο chat OpenAI.com της Artificial Intelligence, το chatbot που λέμε, η έξυπνη, το Artificial Intelligence, και του ζήτησα να μου πει, πες μου ιδέες για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν οι ΟΤΑ να συνεργαστούν μαζί με τους νέους. Η παρουσίαση δηλαδή των δύο τελευταίων slide, το οποίο είναι επί της ουσίας και ο κορμός της παρουσίασης, μου την έκαναν. Αυτό, η τεχνητή νοημοσύνη, είναι κάτι το οποίο σήμερα το βιώνουμε στις πολύ αρχικές μέρες του τι επιπτώσεις αυτό μπορεί να έχει. Μπορεί να γίνει κάτι πάρα πολύ καλό, μπορεί να γίνει κάτι πάρα πολύ κακό. Είναι ένας ανεξερεύνητος τομέας, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη δυναμική και δεν ξέρουμε πού μπορεί να μας οδηγήσει.
και προφανώς πάρα πολύ χρήσιμος. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οτιδήποτε ερωτήσεις μπορεί να υπάρξουν, φαντάζομαι ότι θα υπάρξει στο τέλος. Έτσι δεν είναι? Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Επιτρέψτε μου να πάρω το λόγο, διότι έχουμε τον εκπρόσωπο της εταιρείας DotSoft. Μπορείτε να περάσετε στο πάνελ. Ας έρθει εδώ στο πάνελ να μπορέσουμε μετά να συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δημαρέλο. Νομίζω ότι ήταν αντικομφορμιστής και ανατρεπτικός. Μου άρεσε ο λόγος του, η εμπειρία του το δείχνει και από τον τίτλο που ανέφερα νωρίτερα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι όμως χρήσιμα αυτά που λέμε και νομίζω σε κάθε περίπτωση μπορεί να μας βάλει θέματα προς συζήτηση, να σκεφτούμε πράγματα για να βγούμε μπροστά και να υλοποιήσουμε πράγματα και ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι. Τώρα, περνάμε στο πάνελ, στον εκπρόσωπο της εταιρείας OTS. Παρακαλώ πολύ. Και να μας θυμίσετε λιγάκι το θεματικό πεδίο στο οποίο θα αναφερθείτε. Γνωστή και μία εξαιρετία η OTS, μία από τις μεγάλες εταιρείες της χώρας μας, που ειδικεύεται στα θέματα της πληροφορικής και της τεχνολογίας. Καλησπέρα. Προφανώς δεν είμαι ο Σπύρος ο Παμπουκίδης και νομίζω το προδίδει το μουστάκι. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι είμαι ο Κώστας Ομπόζης όμως και θα μιλήσω εκ μέρους της OTS για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην τοπική αυτοδιοίκηση και κατά πόσο ο πολίτης βρίσκεται στο επίκεντρο γενικότερα σε όλο το σχεδιασμό των λύσεων που αναπτύσσουμε. Έχω μάλλον κάποιο πρόβλημα. Το κάτω βελάκι, πολύ ωραία. Το πάνω βελάκι πάντως. Okay. Λοιπόν, να πούμε έτσι λίγα λόγια για την OTS. Η OTS είναι μια εταιρεία παραγωγής λογισμικού που ειδικεύεται στην ανάπτυξη νέας γενιάς Enterprise Software και Smart City Solutions για οργανισμούς του ευρύτερου δημοσιοτομέα στην Ελλάδα, αλλά και συμμετέχει ενεργά σε σημαντικά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού εθνικής εμβέλειας. Λοιπόν, πάμε να πούμε ποια είναι η βασική αποστολή της OTS. Είναι να συμβάλλει κατά κύριο λόγο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη, παραδίδοντας καινοτόμες λύσεις λογισμικού, οι οποίες προάγουν κυρίως τη λειτουργία των οργανισμών και των φορέων. Πώς το κάνουμε αυτό? Έχουμε στο επίκεντρο του σχεδιασμού τη βελτίωση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πολίτη, αλλά και την αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών των οργανισμών. Αν θέλουμε να το συνοψίσουμε σε μία ερώτηση, σε μία πρόταση, αν θέλετε όλο αυτό, πιθανότατα το είδατε νωρίτερα, θα μπορούσαμε να πούμε γιατί να μην καταργήσουμε τον κισέ στους Δήμους. Θα μου πει κάποιος, λίγο περίεργο αυτό που λες ως ερώτηση ή τέλος πάντων πώς θα καταλήξουμε εκεί πέρα. Σας λέω ότι είναι μία ερώτηση η οποία πραγματικά μας απασχολεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως γιατί όπως είπαμε συνοψίζει αυτό που ονομάζουμε επανασχεδιασμό των λειτουργιών, την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, αλλά και πώς αυτό θα καταλήξει στον πολίτη και στην εξυπηρέτησή του. Και μέσα στην έννοια της έξυπνης πόλης, των smart cities, η βασική ιδέα είναι η βελτίωση της ζωής στην πόλη. Και όταν μιλάμε για την πόλη και για την έξυπνη πόλη, μιλάμε για πόλεις οι οποίες αφουγκράζονται τις στιγμές ζωής των πολιτών, άρα και όλος ο σχεδιασμός ξεκινάει από αυτές τις στιγμές ζωής. Είναι οι πόλεις οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις προτεραιότητες των πολιτών, αλλά είναι και οι πόλεις οι οποίες λειτουργούν κυρίως προς όφελος όλων όσων εργάζονται και δραστηριοποιούνται σε αυτές. Τα προηγούμενα χρόνια ήμασταν στην εποχή της μηχανογράφησης. Αυτό που γινόταν δηλαδή από τις εταιρείες πληροφορικής ήταν κυρίως ένα είδος ψηφιοποίησης, αν θέλετε, ή μηχανογράφησης των λειτουργιών και των διαδικασιών που υπήρχαν ήδη. Το καταφέραμε αυτό. Περάσαμε όμως από αυτή την εποχή και ερχόμαστε σε μία νέα εποχή, η οποία είναι η εποχή της διαλειτουργικότητας. Είναι μία εποχή όπου τη ζούμε αυτή τη στιγμή, όπου σε ένα μεγάλο μέρος
τα θέματα προσβασιμότητας έχουν λυθεί. Είμαστε διασυνδεδεμένοι στο ίντερνετ, είτε από το κινητό, είτε από τον υπολογιστή, είτε από το σπίτι, οπουδήποτε. Σε γενικές γραμμές τώρα μιλάω πάντα. Και αυτό που ζούμε σήμερα είναι μια ψηφιακή επανάσταση. Είναι νέες τεχνολογίες οι οποίες έχουν έρθει στη ζωή μας, όπως είναι το cloud. Και μέσα σε αυτή την ψηφιακή επανάσταση ερχόμαστε να επανασχεδιάσουμε όλες αυτές τις διαδικασίες, όλες αυτές τις επιχειρησιακές λειτουργίες, οι οποίες βασίζονται κατά κύριο λόγο στον πολίτη, στο συναλλασσόμενο γενικότερα όλων των οργανισμών και βασίζονται σε αυτό που ονομάζουμε σήμερα ψηφιακές συναλλαγές. Από τη μια, σήμερα έχουμε αυτό που ονομάζουμε νέες τεχνολογίες και πώς μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε επανασχεδιάζοντας τις διαδικασίες και τις λειτουργίες ενός οργανισμού, πώς τις αυτοματοποιούμε και απλουστεύουμε αυτές τις διαδικασίες, πώς δημιουργούμε self-service συστήματα, δηλαδή όπου μόνοι μας πλέον μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες μας, και από την άλλη έχουμε ζητήματα της υιοθέτησης από τους πολίτες, η οποία οφείλω να σας πω και από την εμπειρία μας ότι μήνα με το μήνα βλέπουμε μία συνεχή άνοδο. Παρόλα αυτά όμως υπάρχει, και οφείλουμε να το αναγνωρίζουμε, υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ όσους μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα συστήματα και όσους ακόμα αυτή τη στιγμή δυσκολεύονται ακόμα και να κατανοήσουν τα ωφέλη που μας προσφέρει αυτή η νέα τεχνολογία. Μέχρι σήμερα σχεδιάζαμε συστήματα εξωστρεφή. Και τι θέλω να πω με αυτό. Ορίζαμε ως σημείο εκκίνησης τις εσωτερικές επιχειρησιακές λειτουργίες ενός οργανισμού. Και από εκεί και μετά, με κάποια τεχνολογικά μέσα, δίναμε τη δυνατότητα στον πολίτη να έρθει σε επαφή μαζί μας. Η ουσιαστική όμως αλλαγή που μας φέρνει η νέα γενιά προϊόντων είναι να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και προσεγγίζουμε το πρόβλημα αυτό. Εμείς λέμε ότι σχεδιάζουμε τα νέα συστήματα με μια ερώτηση, what if, τι θα γινόταν εάν, για παράδειγμα, καταργούσαμε τον ΚΙΣΕ στους Δήμους. Ακόμα και μια τελείως διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά της αίτησης, τώρα δεν φαίνεται εδώ πέρα, για κάποιο λόγο έχει χαλάσει κατά κάποιο τρόπο η παρουσίαση, γιατί να μην αλλάξουμε την έννοια της αίτησης σε πρόσκληση. Σκεφτείτε δηλαδή σε όλους τους φορείς που συμπληρώνουμε μια αίτηση για κάτι, να αλλάξουμε την έννοια, να αλλάξουμε την πρόταση και να πούμε πλέον ότι οι φορείς ανοίγουν προσκλήσεις και όχι αιτήσεις. Γιατί στην ουσία προσκαλούν τους πολίτες, προσκαλούν τις επιχειρήσεις να έρθουν και να διεκπαιρεώσουν αυτό που οι ίδιοι προσφέρουν. Αν θέλαμε να βάλουμε τώρα έτσι μία σύγχρονη πόλη σήμερα στο πώς λειτουργεί, αλλά και πώς έρχεται σε επαφή κάποιος πολίτης ή μία επιχείρηση σε επαφή με αυτή την πόλη, θα λέγαμε και θα μπορούσαμε να βάλουμε κάποιες από τις λειτουργίες και τις διαδικασίες οι οποίες υπάρχουν σε αυτές τις συναλλαγές, όπως είναι οι αιτήσεις, όπως είναι ο προγραμματισμός, όπως είναι η έγκριση μιας αίτησης, παραδείγματος χάρη, η υπογραφή, η σφραγίδα, η επικοινωνία του οργανισμού προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Είναι όλα αυτά λειτουργίες και επιχειρησιακές διαδικασίες που εμείς λέμε ότι σήμερα η τεχνολογία μας επιτρέπει όλα αυτά να τα καταργήσουμε. Και σε ένα μεγάλο βαθμό έχουμε ξεκινήσει να το κάνουμε. Μέσα από το κινητό τηλέφωνο. Ο στόχος είναι ένας. Να γίνονται όλα εύκολα, γρήγορα και απλά. Να σας δείξω κάποια παραδείγματα από πελάτες μας που ήδη χρησιμοποιούν και λειτουργούν αυτές τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες και τις δίνουν προς διάθεση στους πολίτες. Τώρα αυτό που θα δείτε είναι κάποιες εικόνες, κυρίως από κινητά τηλέφωνα, για να μπορέσουμε να πούμε ότι όχι απλώς έχουμε φτάσει στον πολίτη, αλλά έχουμε σχεδιάσει όλα αυτά τα συστήματα, επανασχεδιάζοντας όλη τη λειτουργία. Είναι ένα πόρταλο, όπως είχαμε συνηθίσει πιθανώς και λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια, παρόλα αυτά όμως περιλαμβάνει μια σημαντική τεχνολογία από πίσω,
η οποία με την διαλειτουργικότητα μπορεί πλέον όλες οι επιχειρησιακές λειτουργίες να ενώνονται και να μην είναι απλώς ένα πόρταλ, όπως είχαμε συνηθίσει να λέμε, αλλά είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο έχει σχεδιαστεί αρχικά για τον πολίτη και έρχεται μέσα να αυτοματοποιήσει όλες εκείνες τις λειτουργίες και διαδικασίες που τρέχει ο ίδιος ο οργανισμός. Δυστυχώς πατάω μία φορά το κλικ, δύο μου το κάνει. Μάλλον μιλάω πολύ και πρέπει να τελειώσω. Ίσως είναι... Λοιπόν, στο Δήμο Χανίων για παράδειγμα, με το έξυπνο σύστημα για το πάρκινγκ. Στο Δήμο Λυκόβρησης Πεύκης, με ένα σύστημα για τις συνδρομές των μελών στις αθλητικές δραστηριότητες. Στο Δήμο Ρεθύμνου, με ένα σύστημα για τη Δημοτική Αστυνομία, το Δημοτικό Αστυνόμο. Στο Δήμο Ιαννητών, για την διαχείριση των λογαριασμών ίδρευσης, όπου εκεί πέρα έχουμε αξιοποιήσει ακόμα και τεχνολογίες IoT, προκειμένου να μπορούν να έρχονται τα δεδομένα από τις μετρήσεις, από τα ρολόγια κατευθείαν, μέσα στο σύστημά μας, να γίνεται ο λογαριασμός και να φτάνει αυτό κατευθείαν στον πολίτη. Συνεπώς, αν θέλαμε να συνοψίσουμε την τεχνολογία της νέας γενιάς προϊόντων, που εμείς την ονομάζουμε Open One, θα μπορούσα να το παρομοιάσω έτσι με αυτές τις κυψέλες που βλέπετε εδώ πέρα, όλα αυτά τα συστήματα, τα οποία όμως διαλειτουργούν μεταξύ τους. Για μας αυτό είναι το Open One και αυτό είναι που γεμίζει τη ζωή μας. Σας ευχαριστώ. Το βρήκαμε, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι με διαφορετικό τρόπο, ιδιαίτερο, παρουσιάσαμε δεδομένα που θεωρούμε ότι στην καθημερινότητά μας μπορούμε να τα διαχειριστούμε, αλλά τελικά δεν είναι τόσο απλό. Νομίζω ότι πήραμε μια πολύ ωραία γεύση για το τι μπορείτε να κάνετε και ως εταιρεία και που ήδη έχει υλοποιηθεί. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Συνεχίζουμε. Θα υπάρξουν δυνατότητα στο τέλος να ρωτήσουμε κάποια πράγματα, εάν θέλουμε και τον κύριο Μπόζη. Ο Αναστάσιος ο Μάνος είναι εδώ πέρα, θα έχει τον λόγο. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε δύο λόγια για τον ίδιο μέχρι να πάρει τη θέση στο πόντιουμ. Έχει ειδίκευση. Ο κύριος Κατσαρίδης είναι ο Σταύρος, ο Διευθυντής και Διευθυντής των Διεθνών Έργων. Οπότε εδώ πέρα προσαρμοζόμαστε στα δεδομένα. Με θέμα, να το πω, ανθρώπινο δυναμικό και ψηφιακός μετασχηματισμός στους Δήμους. Πού αλλού, κομβικός και δυναμικός ρόλος. Άρα λοιπόν ξαναλέω ότι είναι ο κύριος Σταύρος Κατσαρίδης από την εταιρεία DotSoft, Διευθυντής των Διεθνών Έργων και του δίνουμε το λόγο για να μας πει ευθύς αμέσως τι από την εμπειρία, την πρακτική, την επιχειρηματικότητα μπορούμε να περιμένουμε στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισήγηση. Να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του κυρίου Μάνου. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας. Εγώ εκπροσωπώ τη Διεύθυνση των Διεθνών Έργων και είμαι εκπρόσωπος και του γραφείου της Αθήνας και της εύρυθμης λειτουργίας εταιρείας. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε εμείς αυτό που θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας είναι μέσα από την εμπειρία μας κάποια σημαντικά συμπεράσματα από τις υλοποιήσεις που έχουμε κάνει και τις προκλήσεις που έχουμε συναντήσει και κάποιες ιδέες με τρόπους και μεθόδους με τις οποίες πιστεύουμε ότι θα έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα με στόχο πάντα τον άνθρωπο είτε από τη μεριά των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης είτε από τη μεριά του Δήμου είτε από τη μεριά του Δημότη και του Πολίτη. Οπότε σαν μια πρώτη εισαγωγή θα με επιτρέψετε να σας γνωρίσω την εταιρεία μας, να ξέρετε και το ποιοι είμαστε. Και από εκεί και πέρα θα σας δείξουμε τις συνθήκες που συναντάμε στην υλοποίηση, ποιες από αυτές είναι υποφελείς για την υλοποίηση και ποιες από αυτές είναι τροχοπέδι και ίσως θα πρέπει να υπάρχει ένας μεγαλύτερος συντονισμός ώστε να έχουμε καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Στο κέντρο όλης αυτής της συζήτησης είναι ο άνθρωπος. Οπότε θα αναλύσουμε και πώς το ανθρώπινο δυναμικό παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην υλοποίηση και στο αντίστοιχο αποτέλεσμα που επιθυμούμε.
Οπότε η εταιρεία μας έχει αυτή τη στιγμή 23 έτη ως ηλικία. Έχουμε γραφεία τα οποία εξαπλώνονται σε όλη την Ελλάδα και από την ίδρυσή της στοχεύει κυρίως σε περιφερειακούς δήμους και οργανισμούς. Τα τελευταία χρόνια έχουμε στοχεύσει και σε μεγαλύτερους οργανισμούς και περιφέρειες, στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Έχουμε υψηλή τεχνογνωσία και οι υλοποιήσεις μας αυτό το αποδεικνύουν όσον αφορά τις έξυπνες εφαρμογές και καταμετρούμε αυτή τη στιγμή 30 και πάνω έργα στο ελληνικό δημόσιο, 15 έργα σε ερευνητικά προγράμματα και 10 συμβόλαια σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Το όραμα μας είναι να σχεδιάσουμε και να υποστηρίξουμε τις έξυπνες πόλεις για τους σύγχρονους ελληνικούς δήμους, να δώσουμε τη δυνατότητα απομακρυσμένης λειτουργίας των συστημάτων έξυπνης πόλης μέσω του μοντέλου Smart City Operations Center as a Service και να ενσωματώσουμε τα συστήματα στην επιχειρησιακή καθημερινότητα των οργανισμών. Τα κύρια επιτεύγματά μας μέχρι τώρα είναι η προσαρμοσμένη λύση, οπότε δεν έχουμε μία λύση που παίζει σε όλους τους δήμους, είναι μία λύση που έχει ένα κεντρικό άξονα και από εκεί πέρα προσαρμόζεται με βάση τις ανάγκες, το μέγεθος και τις ιδιαιτερότητες του δήμου. Η τεχνολογία είναι επίσης ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματά μας, καθώς έχουμε τόσο την τεχνογνωσία με πάνω από 20 κατασκευαστές διαφορετικούς σε αισθητήρες και εφαρμογές. Έχουμε δοκιμάσει αρκετά όλα τα συστήματα τα οποία υλοποιούμε και έχουμε μια πολύ καλή γνώση στο τι να προτείνουμε σε κάθε περίπτωση. Είμαστε οι πρώτοι που έχουμε αναπτύξει ένα κέντρο λειτουργίας, τους DataGers, ως πρώτο κέντρο λειτουργίας συστημάτων έξυπνων πόλεων στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Δήμο Τεκέων και έχουμε αυτή τη στιγμή 30 ενεργά έργα σε δήμους και έχουμε βραβευτεί το τελευταίο διάστημα σαν Smart City Supplier of the Year. Εδώ μπορείτε να δείτε κάποια απεικόνιση για τα κυριότερα έργα μας τα τελευταία 3 χρόνια σε δήμους είτε της Βόρειας είτε της Νότιας Ελλάδας. Και εδώ θα δείτε μία απεικόνιση από τα διεθνή μας έργα που έχουν να κάνουν κυρίως με εστίαση σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς ή διεθνείς οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη. Όσον αφορά τις λύσεις μας, αυτές επικεντρώνονται κυρίως σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η πλατφόρμα κεντρικής διαχείρισης και προβολής δεδομένων της έξυπνης πόλης. Οπότε συγκεντρώνουμε σε ένα ενιαίο dashboard όλη την πληροφορία που χρειάζεται να έχει είτε ο υπεύθυνος του Δήμου είτε ο Δημότης για μια εύκολη και γρήγορη παρακολούθηση όλων των στοιχείων και από εκεί πέρα να κάνει drill down στην πληροφορία. Αντίστοιχα, παράλληλα με αυτό το σύστημα υπάρχει ένα κεντρικό λογισμικό για τη λειτουργία της έξυπνης πόλης, επάνω στην οποία μπορούμε να σημειώσουμε αυτοματισμούς για την ειδοποίηση αλλά και να λειτουργήσει η 24/7 η ομάδα μας από το κέντρο ελέγχου. Και σε όλα αυτά τα συστήματα προφανώς διασυνδέονται ολοκληρωμένες κάθετες λύσεις έξυπνης πόλης για την κινητικότητα, το περιβάλλον, την καθαριότητα, την πολιτική προστασία και διαχείριση των πόρων και την ενέργεια. Η κεντρική μας πλατφόρμα είναι η Smart City και αυτή τη στιγμή μπορεί και εξυπηρετεί 20 διαφορετικές εφαρμογές με βάση τις ανάγκες κάθε Δήμου γίνεται ανάλογη παραμετροποίηση. Είναι ένα ενιαίο σημείο εποπτείας της πόλης και διαχειρίζεται απομακρυσμένα διαφορετικών είδων αισθητήρων και IoT συσκευών. Έχει έτοιμες διασυνδέσεις και ανοιχτά πρωτόκολλα επικοινωνίας με τους προμηθευτές των αισθητήρων. Διαθέτει ένα web portal σε σύγχρονη ανάπτυξη και mobile εφαρμογές που γίνονται customized για κάθε Δήμο και δημιουργούνται μέσω της πλατφόρμας περιοδικά reports και dashboards ειδικά για τον έλεγχο των πόλεων. Η λύση αυτή έχει υλοποιηθεί σε τουλάχιστον 30 δήμους μέχρι τώρα. Αντίστοιχα, η κεντρική μας λύση, η DataGers, έχει εφαρμοστεί για να παρέχει ένα κεντρικό ενιαίο έλεγχο στις λύσεις μιας έξυπνης πόλης. Έχουμε διαπιστώσει κάποιες αδυναμίες στους δήμους να έχουν εξειδικευμένο προσωπικό να διαχειρίζονται τις εφαρμογές έξυπνης πόλης και η υπηρεσία αυτή μπορεί να το παρέχει είτε ως αυτοματοποιημένο τρόπο ελέγχου και ενημέρωσης, είτε σαν ένα εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο είναι 24/7 διαθέσιμο από ένα κεντρικό σημείο που έχουμε επιλέξει μαζί με το Δήμο Τρικαίων και εξυπηρετεί τεχνικά ζητήματα και διαχείριση των εφαρμογών μας. Όσον αφορά τις κάθετες λύσεις, έχουμε ολοκληρωμένες λύσεις δικής μας ανάπτυξης, όπως το Easy Parking που αφορά το έξυπνο parking, το Fleet που αφορά τη διαχείριση στόλου,
το EasyMe που αφορά τη διαχείριση απορριμματοφόρων και πληρότητας κάδων, το Nianos Energy που αφορά την διαχείριση ενέργειας και η Nidriat που αφορά την πυροστασία και την πυρανίχνευση. Μία ακόμη λεπτομέρεια σχετικά με τις λύσεις μας. Αυτές είναι κάποια κομμάτια του puzzle που συμπληρώνουν μία ολόπλευρη διαχείριση της έξυπνης πόλης, έχοντας από τη μία μεριά το κομμάτι του puzzle που αφορά το Smart City και την άλλη τους Datagers, όπου τρέχουν είτε τις εφαρμογές επάνω στη Smart City είτε τις κάθετες εφαρμογές. Τώρα, με βάση λοιπόν αυτές τις υλοποιήσεις μας και αυτές τις εμπειρίες μας, θα θέλαμε να επικεντρωθούμε λίγο στο περιβάλλον, γύρω από το οποίο υλοποιούμε τα έργα μας και στο οποίο υπάρχουν διάφορες προκλήσεις που πρέπει να σίγουρα να ανταποκριθούμε πιο ευέλικτα. Το περιβάλλον λοιπόν στο οποίο λειτουργούμε και θεωρούμε ότι πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει 5 κύρια χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι η κεντρική στρατηγική. Αυτή την περίοδο, όπως όλοι ξέρουμε, υπάρχει μια εστίαση στα έργα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Οπότε είναι ένα ευνοϊκό περιβάλλον με ορίζοντα των επόμενων 5 ετών. Αυτή τη στιγμή η αγορά πληροφορικής είναι πάλι σε μια ευνοϊκή καμπή. Έχει δυναμική, έχει πληθώρα λύσεων. Βέβαια εδώ υπάρχει μια πρόκληση που είναι λίγα τα ανθρώπινα χέρια τα οποία υπάρχουν σε αυτή τη στιγμή στην αγορά. Και γι' αυτό εστιάζουμε στο ανθρώπινο δυναμικό των εταιριών, το οποίο είναι πολύ εξειδικευμένο, έχει την τεχνογνωσία και την εμπειρία, αλλά αυτή τη στιγμή είναι λίγο μικρότερο σε σχέση με τις απαιτήσεις που συναντάμε στην αγορά. Οι πηγές χρηματοδότησης είναι εκεί για να στηρίξουν κάθε μελλοντικό σχεδιασμό από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Εκεί πάλι εντοπίζουμε μία πρόκληση που έχει να κάνει με τα πιεσμένα χρονοδιαγράμματα όσον αφορά την υλοποίηση των έργων. Και όσον αφορά τις διαδικασίες υποβολής των προτάσεων, βλέπουμε ότι όλο αυτό έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά στην ορίμανση της συμβουλευτικής διαδικασίας, την προτυποποίηση των τευχών και τον προσδιορισμό του προϋπολογισμού. Οπότε και αυτό θεωρούμε ότι είναι μια ευνοϊκή συνθήκη για τις υλοποιήσεις των έξυπνων πόλεων. Με συγχωρείτε. Ωραία. Εδώ λοιπόν πρέπει να σημειώσουμε το ρόλο που παίζει ο ανθρώπινος παράγοντας και τις προκλήσεις που έχει ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος καλείται να υλοποιήσει, να διαχειριστεί και να υποστηρίξει τα έργα έξυπνης πόλης. Το πρώτο θέμα το οποίο χρειάζεται να λύσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο συγκεκριμένος εξειδικευμένος τεχνικός ή σύμβουλος, είναι το θέμα της διαλειτουργικότητας. Συναντάμε δυσκολία όσον αφορά την εις βάθος γνώση των υφιστάμενων υλοποιημένων πληροφοριακών συστημάτων μέσα στους οργανισμούς και αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς είναι ένα θέμα το οποίο οφείλει να λυθεί για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα κάθε φορά. Επίσης ένα άλλο θέμα έχει να κάνει με την κοστολόγηση. Η διαστασιολόγηση των έργων και η πρόβλεψη όλων των κατηγοριών κόστους είναι και αυτό μια πρόκληση, η οποία μερικές φορές παρουσιάζει αστοχίες. Όσον αφορά τα βήματα και οι γνώσεις που έχουμε επάνω σε αυτούς τους δύο τομείς, είναι η σχεδίαση ενός έργου, η μελέτη του έργου, οι προδιαγραφές των συστημάτων, η διαγνωστική διαδικασία, η παρακολούθηση της ορθής υλοποίησης και η λειτουργία του συστήματος. Το ανθρώπινο δυναμικό λοιπόν έπρεπε κάπως να το αποκρυπτογραφήσουμε το τι ακριβώς δυνατότητες έχει, ποιες είναι οι προκλήσεις του και πώς μπορούμε αυτό να το βοηθήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν ρωτήσαμε 30 οργανισμούς και 42 στελέχη τους. Τρέξαμε μία έρευνα για να διαπιστώσουμε ποιες είναι οι προκλήσεις, ποιες είναι οι συνθήκες οι ευνοϊκές και πάνω σε αυτές να επενδύσουμε και να λύσουμε όποια τυχόν προβλήματα. Οπότε όλοι οι ερωτηθέντες είχαν υλοποιήσει ένα έργο στην κατηγορία των έξυπνων πόλεων, οπότε είχαν γνώση του αντικειμένου. Είχαν διαφορετικές τεχνολογίες και πηγές χρηματοδότησης, οπότε μας δώσανε μια πληθώρα απαντήσεων. Και είχαν και ένα διαφορετικό επίπεδο δυσκολίας και ωριμότητας, οπότε είχαμε ένα συνδυαστικό αποτέλεσμα. Τα κύρια αποτελέσματα και οι κύριες προκλήσεις που διαπιστώσαμε είχαν να κάνουν κυρίως με τη λειτουργία των συστημάτων, ξεκινώντας από δεξιά. Οπότε εκεί είδαμε ότι υπήρχε μία ομάδα η οποία λειτουργούσε τα συστήματα αλλά δεν είχε πάντα την τεχνογνωσία που απαιτείται
είτε για να λειτουργήσει το σύστημα, είτε για να το υποστηρίξει με την ολοκλήρωση του έργου. Άλλη μια δυσκολία ήταν η επιλογή της τεχνικής λύσης. Δεν υπήρχαν εύκολα οι πληροφορίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται από παρόμοιες υλοποιήσεις, ώστε να μπορέσουν να βγουν σωστές προδιαγραφές για να βγει το τεύχος του διαγωνισμού και αντίστοιχα η υλοποίηση του έργου. Ένα άλλο θέμα το οποίο χρειάζεται να δώσουμε προσοχή έχει να κάνει με το κόστος συντήρησης και τους πόρους μετά την ολοκλήρωση και την απομάκρυνση των υλοποιητών. Εκεί χρειάζεται να γίνει ένας καλύτερος τρόπος πρόβλεψης για συντήρηση μετά την υλοποίηση και αυτός να είναι αρκετά μακρύς σε διάρκεια και να καλύπτει τουλάχιστον 3 χρόνια από την ολοκλήρωση του έργου. Ένας άλλος τομέας έχει να κάνει με την αποδοτικότητα. Χρειάζεται ένας απλός τρόπος επαλήθευσης στο πόσο εποφελής είναι μια εφαρμογή ή ένα σύστημα το οποίο παραδίδεται και να υπάρχουν μετρήσεις και reports τα οποία να δείχνουν το πώς οι πολίτες εποφελούνται και πόσο συμμετέχουν και επισκέπτονται τις εφαρμογές τις οποίες έχουμε υλοποιήσει. Αυτό θα μας δώσει κιόλας την εικόνα στο τι βελτιώσεις χρειάζεται να κάνουμε είτε σε υφιστάμενα έργα είτε σε μελλοντικά. Το τελευταίο κομμάτι, το οποίο είναι επίσης μια πολύ σημαντική πρόκληση, έχει να κάνει με τη διαλειτουργικότητα. Αρκετά από τα συστήματα είτε διαθέτουν ανοιχτά APIs για να συνδεθούν με άλλα συστήματα, είτε έχουν μεγάλο κόστος στη διάθεση των APIs για να συνδεθούμε με άλλα συστήματα. Οπότε είναι η πληροφορία αποδεκατισμένη και είναι δύσκολο να διαχειριστεί από το ανθρώπινο δυναμικό. Τα δεύτερα συμπεράσματα που λάβαμε από αυτή την έρευνα έχει να κάνει με πάλι εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον. Όσον αφορά το εσωτερικό περιβάλλον, διαπιστώσαμε ότι χρειάζεται μια μόνιμη εσωτερική ομάδα για την αξιοποίηση των δεδομένων και την παραγωγή χρήσιμων αναφορών, η οποία θα μπορεί να ακολουθήσει από την υλοποίηση μέχρι και τη συντήρηση του έργου. Υπάρχουν αρκετές δυσκολίες στην εσωτερική επικοινωνία των οργανισμών, καθώς ένα έργο μπορεί να υλοποιείται από μία διεύθυνση, από ένα τμήμα, αλλά να μην υπάρχει καλή επικοινωνία με τα υπόλοιπα, οπότε πάλι παρατηρούμε σειλό υλοποιήσεων και υπάρχει μία αδυναμία στην τοπική τεχνική υποστήριξη. Οπότε εκεί βλέπουμε ότι κάποιες εφαρμογές εγκαθίστανται σε περιφερειακούς δήμους και οργανισμούς και είναι δύσκολο να διαχειριστούν τα τεχνικά ζητήματα απομακρυσμένα ή από τα κέντρα των πόλεων κάποιοι υλοποιητές. Ίσως και χρειάζεται λοιπόν μια πιο καλή ομαδοποίηση των αναγκών για να αποδεχθούν θέματα μη καλής τεχνικής υποστήριξης. Ένα άλλος παράγοντας που χρειάζεται να δώσουμε έμφαση έχει να κάνει με τη μηδενική αξιολόγηση των συστημάτων μετά την παράδοση. Οπότε και εκεί χρειάζεται να υπάρχει μια διαδικασία αξιολόγησης των εφαρμογών μετά την παράδοσή τους για να τεκμηριωθεί η ανάγκη είτε για περαιτέρω επένδυση είτε για επαύξηση σε περισσότερες περιοχές ή σε περισσότερους πόρους. Επίσης, η φιλικότητα των εφαρμογών είναι ένα ζητούμενο, γιατί αρκετά συστήματα δεν έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τις απλές κινήσεις και την απόδοση της βασικής πληροφορίας στο χρήστη, αλλά είναι συνήθως πολύπλοκα και δύσκριστα από έναν μέσο τεχνολογικά γνώστη. Πέρα από αυτές τις συνθήκες, έχουμε καταφέρει να βρούμε τις συνθήκες επιτυχίας στα έργα τα οποία έχουμε υλοποιήσει. Και αυτά θέλουμε να τα μοιραστούμε είτε με τους συνεργάτες μας αλλά και με τους οργανισμούς, έτσι ώστε να απαλλαχθούμε λίγο από το άγχος το αν μια υλοποίηση θα έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η πρώτη συνθήκη επιτυχίας έχει να κάνει με την ομάδα σχεδιασμού και υλοποίησης. Όταν τα έργα έχουν αναλυφθεί από ανθρώπους που είναι γνώστες και έχουν εξειδίκευση στο αντικείμενο, είναι έργα τα οποία έχουν πολύ καλή απορρόφηση, πολύ καλή αποδοτικότητα και το δυναμικό του Δήμου μπορεί πλέον να συνδράμει και αυτό στην ομαλή απορρόφησή του από το κοινό. Η δεύτερη συνθήκη επιτυχίας έχει να κάνει με τη διασφάλιση της λειτουργικότητας. Για μας αυτό απαιτεί προαπαιτούμενο, οπότε όλες οι λύσεις θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχουν στο τέλος της υλοποίησης ένα ενιαίο τρόπο παράδοσης APIs, ίσως ένα κεντρικό κόμβο APIs, ώστε να μπορεί ο Δήμος να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα ή όποιες μετρήσεις έχουν
παραχθεί και σε άλλα συστήματα και να έχει μια ενοποιημένη προσέγγιση στον τρόπο διαχείρισης μιας έξυπνης πόλης. Και η τρίτη συνθήκη επιτυχίας έχει να κάνει με την παραμετροποίηση και τη συνεχή εκπαίδευση των χρηστών. Έχουμε δει ότι όταν συστήματα δεν παραμετροποιούνται έτσι όπως χρειάζεται στο Δήμο, είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθούν και από το Δημότη αλλά και από τους υπαλλήλους του Δήμου μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης. Και επίσης έχουμε διαπιστώσει ότι η εκπαίδευση των χρηστών μερικές φορές γίνεται μόνο για τυπικούς λόγους και δεν γίνεται για ουσιαστικούς. Οπότε έχουμε δει ότι όταν υπάρχει μια πρόταση η εκπαίδευση να γίνεται περιοδικά, κατά την περίοδο καλής λειτουργίας της εφαρμογής, δύο φορές το χρόνο παραδείγματος χάρη, αυτό έχει μια καλύτερη απορρόφηση από τους χρήστες και οι χρήστες γίνονται ενδυναμωμένοι όσον αφορά το ρόλο τους και τη λειτουργία του συστήματος με την αποχώρηση του υλοποιητή. Κάποιες αναλυτικές συνθήκες που έχουμε αναγνωρίσει έχουν να κάνουν με τα κεντρικά συστήματα και εφαρμογές για μικρότερους δικαιούχους. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δεν μπορεί μία λύση να έχει κοινή εφαρμογή είτε για μεγάλους είτε για μικρούς οργανισμούς. Οπότε πρέπει να προσαρμόζονται και ίσως σε μικρότερους οργανισμούς να υπάρχουν κεντρικά συστήματα που να σερβίρουν τις υπηρεσίες αυτές. Η λειτουργία συστημάτων θα πρέπει να γίνεται από τεχνολογικούς παρόχους, εκεί όπου ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα να τα υποστηρίξει με ανθρώπινο δυναμικό. Η τεχνική υποστήριξη σε ομάδες Δήμων μπορεί να γίνει με ένα κεντρικοποιημένο τρόπο. Και μια καλή πρακτική είναι να υπάρχει ένα αποθετήριο, ένα παρατηρητήριο των σωστών και των βέλτιστων υλοποιήσεων, ώστε να μπορούν οι υπόλοιποι Δήμοι να βρίσκουν έναν όμοιο Δήμο και να συγκριθούν, να παίρνουν τις βέλτιστες πρακτικές και να μπορούν και αυτοί να τις υλοποιήσουν. Και επίσης ο προϋπολογισμός των έργων θα πρέπει να έχει ένα χρονοδιάγραμμα τουλάχιστον 3 ετών για να έχει μια σωστή υλοποίηση και ένα σωστό αποτέλεσμα και μια σωστή αποδοτικότητα. Σαν τελευταία σημείωση από μέρους μας, αυτό που χρειάζεται να εστιάσουμε όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό και τις έξυπνες πόλεις έχει να κάνει με 5 τομείς. Χρειάζεται να γεφυρώσουμε το χάσμα των τεχνικών γνώσεων των υπαλλήλων και των στελεχών των οργανισμών. Και πέρα από αυτό χρειάζεται να ετοιμάσουμε και να εκπαιδεύσουμε το ανθρώπινο δυναμικό ώστε να είναι έτοιμο να ανταπεξέλθει στη διαχείριση των νέων εφαρμογών. Χρειάζεται να τους υποστηρίξουμε όσον αφορά τη στελέχωση και τις διαδικασίες των νέων προσλήψεων. Χρειάζεται ένας συντονισμός διαδηματικός για να μπορεί να απορροφηθεί το αποτέλεσμα και να μην απομονώνουν τα αποτελέσματα μόνο σε τμήματα και σε διευθύνσεις. Και όσον αφορά τα ζητήματα προσωπικών δεδομένων, είναι κάτι το οποίο πάντα προκύπτει στις εφαρμογές έξυπνης πόλης και χρειάζεται ιδιαίτερη διαχείριση για να μην υπάρχουν προκλήσεις και σε αυτόν τον τομέα. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο. Για ό,τι χρειαστείτε, εγώ είμαι στη διάθεσή σας. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για όσα χρήσιμα και κατανοητά μπορώ να πω υπόθηκαν, νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία στο τέλος, αν υπάρχουν κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις, να τις θέσουμε υπόψη του πάνελ. Περνάω ευθύς αμέσως στον κύριο Πανταζή τον Χούλη, ο οποίος εκπροσωπεί ως διευθυντής Product Marketing την Intracom Telecom ανώνυμη εταιρεία. Είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός, έχει δίκαιο στην διοίκηση επιχειρήσεων, καινοτομία και τεχνολογία, Project Management Professional, εθνικός κλιματικός νόμος, από τη θεωρία στην πράξη. Από μόνο το τίτλος, πολύ ενδιαφέρον, πάμε να το ακούσουμε κιόλας, να το καταλάβουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Πανταζής Χούλης και είμαι υπεύθυνος της Διεύθυνσης Product Marketing στη Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών της Intracom Telecom. Με την παρουσίαση αυτή θα συζητήσουμε για τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο, ποιοι είναι οι στόχοι, πώς μπορεί η Intracom Telecom να βοηθήσει στην επίτευξη αυτών των στόχων, ιδιαίτερα για τους Δήμους. Ίσως έχετε ακούσει για τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο, είναι ο νόμος 4936, ψηφίστηκε πέρυσι το Μάιο και θέτει στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με απότερο στόχο την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το έτος 2050. Τώρα, με κλιματική ουδετερότητα ουσιαστικά νοούμε τον ισοσκελισμό των ανθρωπογενών παραγόμενων αερίων του θερμοκηπίου με την αντίστοιχη απορρόφησή τους από τη φύση, από τα δάση, τους ωκεανούς και το έδαφος. Οπότε, ο νόμος ορίζει στόχους, ορίζει πολιτικές, ορίζει μέτρα για την επιτεύξη των στόχων, προωθεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μιλάει για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και των οχημάτων,
Μιλάει για τη δημιουργία μακροπρόθεσμων σχεδίων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και θεσπίζει ουσιαστικά ένα πλαίσιο για την παρακολούθηση και την πρόοδο προς την επιτεύξη αυτών των στόχων. Θέτοντας μάλιστα και ενδιάμεσους στόχους, ο πρώτος είναι το 2030, όπου εκεί επιθυμούμε να φτάσουμε στη μείωση εκπομπών κατά 55%, και αντίστοιχα μετά το 2040, με ένα δεύτερο ενδιάμεσο στόχο, να φτάσουμε το 80% στη μείωση των εκπομπών. Μιλάει επίσης ο νόμος για προεπιλογισμούς άνθρακα. Προεπιλογισμοί άνθρακα ουσιαστικά είναι οι μέγιστοι επιτρεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, οι οποίες επιτρέπονται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο και σε συγκεκριμένους τομείς. Ο νόμος μιλάει για 7 τομείς, μιλάει για την παραγωγή της ενέργειας, για τις μεταφορές, τα κτίρια, βιομηχανία και επιχειρήσεις, καθώς επίσης και για την γεωργία κτηνοτροφία, τα απόβλητα και τη χρήση γης και τη δασοπονία. Τώρα, όλοι μαζί οι τομεακοί προεπιλογισμοί άνθρακα να αναθρηστούν μαζί με τον εθνικό προεπιλογισμό άνθρακα. Κάποιες βασικές τομεακές πολιτικές με τα αντίστοιχα ορόσημά τους, ειδικά στον χώρο της παραγωγής ενέργειας, θέλουμε μέχρι το 2029 να καταργήσουμε πλήρως την χρήση στερεών ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στον τομέα των μεταφορών, σταδιακή μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση. Εκεί μιλάει για κάποια μέτρα που έχουν να κάνουν με τις επιχειρήσεις. Το 1/3 των οχημάτων, το στόλο των οχημάτων επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι ηλεκτροκίνητα αμυγός. Επίσης, από ένα σημείο και μετά, όλα τα νέα ταξί θα πρέπει και αυτά να είναι πλήρως ηλεκτροκίνητα. Για τα κτίρια, από φέτος όλα τα μεγάλα κτίρια, τα νέα μεγάλα κτίρια, αυτά που είναι δηλαδή περισσότερο από 500 τετραγωνικά μέτρα, θα πρέπει να παράγουν ενέργεια μέσα από ανανεώσιμες πηγές. Και επίσης από το 2025 και μετά θα υπάρξει σταδιακή κατάργηση των καυστήρων πετρελαίων θέρμανσης. Αντίστοιχα, στη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις μιλάει για υποχρεωτικά, ορίζεται υποχρεωτική αναφορά για τις εκπομπές και με στόχο να μειώσουν και τα κτίρια, οι βιομηχανίες και επιχειρήσεις κατά 30% την εκπομπή αερίων. Τώρα, ειδικά στον τομέα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Εκεί ο νόμος ορίζει την εκπόνηση δημοτικού σχεδίου μείωσης εκπομπών. Είναι τα λεγόμενα δισμέ. Μέσω αυτών θέτουμε στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων. Πρώτος στόχος είναι 10% μείωση των εκπομπών το 2025. Κατόπιν μετά είναι, ο επόμενος στόχος είναι 30% μείωση μέχρι το 2030. Οπότε θεσπίζεται ένα πλαίσιο την ετήσια παρακολούθηση και την πρόοδο της εφαρμογής του δισμέ. Αναθεωρείται ένα πενταετία. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό να σημειώσετε είναι ότι από 1η-1η του 2024 η κατάρτιση του δισμέ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση των προτάσεων των ΟΤΑ. Οπότε σημειώσετε αυτό, είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Πριν μιλήσουμε για το πώς μπορεί να βοηθήσει η Intracom Telecom να πετύχουμε τους στόχους αυτούς, δύο λόγια για την εταιρεία. Είμαστε μια εταιρεία υψηλής τεχνολογίας. Παράγουμε τηλεπνιακά συστήματα και λύσεις εδώ και 45 χρόνια. Περίπου το 70% του κύκλου εργασιών μας προέρχεται από εξαγωγές. Έχουμε παρουσία σε 16 χώρες με 1.700 εργαζόμενους, εκ των οποίων περίπου το 40% ασχολείται με την έρευνα και ανάπτυξη σε εκεί τρία κέντρα που διαθέτουμε. Όσον αφορά τους τομείς δραστηριότητας, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ασυρματικά δίκτυα πρόσβασης και μετάδοσης. Παρέχουμε λύσεις στον χώρο του ICT, λύσεις smart cities, λύσεις στη φυσική ασφάλεια, λύσεις λογισμικού και επίσης και λύσεις στον χώρο της ενέργειας, που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα για αυτήν την ομιλία. Όσον αφορά τώρα αγορές, αρχικά είχαμε στοχεύσει σε μεγάλους τηλεπνιακούς παρόχους. Πλέον απευθυνόμαστε σε όλες τις αγορές. Έχουμε πελάτες στον χώρο των τραπεζών, σε οργανισμούς, σε νοσοκομεία, σε μεταφορές και στην τοπική αυτοδιοίκηση με έργα smart cities. Τώρα, μια πρώτη λύση η οποία έχει άμεση εφαρμογή στην ενεργειακή εξοικονόμηση είναι τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Η Intracom Telecom μέσω της συγκατοικής της Ether μπορεί και παραδίδει με το κλειδί στο χέρι ολοκληρωμένα συστήματα φωτοβολταϊκά από τη μελέτη, του σχεδιασμού, την προμήθεια, την κατασκευή, τις υπηρεσίες επίβλεψης και συντήρησης
Και μάλιστα μπορούν να δοθούν αυτές οι λύσεις και ως λύσεις ενεργειακού συμψηφισμού, λεγόμενο net metering, όπου εκεί ανάλογα με το πόσο παράγουμε και πόσο καταναλώνουμε, πληρώνουμε ή πληρωνόμαστε διαφορά με τον πάροχο που έχουμε σύμβαση. Μίλησα πριν για σχέδια εξοικονόμησης ενέργειας. Δεν μπορεί να γίνει κανένα σχέδιο εάν καταρχάς δεν ξέρουμε τι καταναλώνουμε. Και από τη στιγμή που κάνουμε ένα σχέδιο, θα πρέπει να έχουμε και έναν τρόπο να, να μετράμε και να βλέπουμε πώς προχωράει το σχέδιο και αν πρέπει να γίνουν αλλαγές. Για το λόγο αυτό, έχουμε αναπτύξει λύσεις παρακολούθησης και διαχείρισης ενέργειας. Οι λύσεις αυτές βασίζονται σε έξυπνους μετρητές. Οι μετρητές αυτοί τοποθετούνται στην κύρια παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ενός κτηρίου. Διαθέτουμε όμως και λύσεις sub-metering, όπου εκεί, εάν υπάρχει κάποιο ειδικού ενδιαφέροντος παροχή που θέλουμε να παρακολουθήσουμε, π.χ. το air condition ή το φωτισμό ή κάποια ψυγεία που είναι ενεργοβόρα, μπορούμε να τοποθετήσουμε και εκεί σε αυτές τις γραμμές έξυπνους μετρητές. Τώρα, αυτοί οι μετρητές καταγράφουν τις καταναλώσεις ενέργειας σε πραγματικό χρόνο, μεταφέρουν, στέλνουν τα δεδομένα αυτά σε μια κεντρική πλατφόρμα. Η πλατφόρμα αυτή, η IoT, είναι σχεδιασμού πλήρως από την Intracom Telecom, ονομάζεται UiTop. Συλλέγει λοιπόν τα δεδομένα, τα επεξεργάζεται και μπορούμε μέσω της πλατφόρμας αυτής να δημιουργήσουμε αυτοποιημένους συναγερμούς και ειδοποιήσεις και αναλύοντας έχοντας πρόσβαση στα ιστορικά δεδομένα, να μπορούμε να βάλουμε πολύ μας συμπεράσματα για το πώς μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους της ενεργειακής εξοικονόμησης. Ένας άλλος τομέας είναι ο έξυπνος φωτισμός. Ίσως να γνωρίζετε ότι το 20 έως και 40% της κατανάλωσης ενέργειας στους δήμους προέρχεται από τον δημοτικό φωτισμό. Τώρα, με έξυπνο φωτισμό της ουσίας εννοούμε την αντικατάσταση των παραδοσιακών φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά σώματα τύπου LED, τα οποία είναι εξοπλισμένα με ελεγκτές και με σύστημα επικοινωνίας. Οπότε, εκεί επιτυχάνουμε 50 με 70% μείωση στην ενέργεια και εφαρμόζοντας και κάποια dimming στα φωτιστικά, μπορούμε, όπου επιτρέπεται βέβαια, μπορούμε να πετύχουμε ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση. Τώρα, πέρα από την μείωση του ανθρακτικού αποτυπώματος μέσω των συστήματος του έξυπνου φωτισμού, έχουμε και άλλα ωφέλη. Μπορούμε να παρακολουθούμε τα φωτιστικά, να βλέπουμε πότε έχουν βλάβει και να επεμβαίνουμε αμέσως, να προγραμματίζουμε την προληπτική συντήρηση. Έχουμε μεγαλύτερο χρόνο ζωής από τα παραδοσιακά φωτιστικά, οπότε και εκεί έχουμε μια εξοικονόμηση στην αντικατάστασή τους. Μείωση της φωτορύπανσης και μια γενικότερα αύξηση της ασφάλειας στους δημόσιους χώρους. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ και σε μια λύση που έχουμε αναπτύξει πρόσφατα στην Intracom Telecom. Πρόκειται για μια ενεργειακά υβριδική λύση φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Το σύστημα αποτελείται πρωτίστως από φωτοβολταϊκά πάνελ, τα οποία έχουν διτό ρόλο. Ο πρώτος και βασικός λόγος είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο και ο δεύτερος σκοπός τους είναι η σκίαση των αυτοκινήτων. Η ενέργεια λοιπόν η οποία παράγεται από τα πάνελ τροφοδοτεί έναν inverter, ο οποίος φορτίζει συσσωρευτές προκειμένου να έχουμε ρεύμα σε περίπτωση που δεν έχουμε ηλιοφάνεια και επίσης τροφοδοτούνται οι φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η λύση πλαισιώνεται και με επιπλέον συστήματα, με sensors για το πάρκινγκ, με έξυπνο φορτισμό, με Wi-Fi και με κάμερες επιτήρησης. Όλα αυτά τα συστήματα λοιπόν ελέγχονται μέσω της ενοποιημένης πλατφόρμας που ανέφερα πριν, που είναι καθαρά σχεδίαση Intracom Telecom, του UiTop, και αυτό μας δίνει ένα επιπλέον πλεονέκτημα. Έχοντας ένα λογισμικό το οποίο ελέγχει όλα τα συστήματα, μπορούμε να εφαρμόσουμε και κάποιες λειτουργίες μεταξύ των συστημάτων. Οπότε μπορούμε να αποφύγουμε περιπτώσεις όπου κανείς παρκάρει σε μια θέση η οποία προβλέπεται για φόρτιση και δεν φορτίζει. Αυτό απλούστατα γίνεται γιατί ο σένσορας του πάρκινγκ αντιλαμβάνεται ότι έχει παρκάρει κάποιος σε μια θέση, ειδοποιεί το λογισμικό. Το λογισμικό ελέγχει αν ο φορτιστής εκείνης της θέσης φορτίζει και αν όχι μπορούμε να πάρουμε αντίστοιχα τα μέτρα μας. Ένα άλλο παράδειγμα είναι και για το φωτισμό. Μπορούμε, για παράδειγμα, να φωτίζουμε το χώρο στο 25% της φωτεινότητας, που σημαίνει εξοικονόμηση ενέργειας και πάλι. Και όταν μόνο παρκάρει ένα αυτοκίνητο σε μια συγκεκριμένη θέση, να ειδοποιείται το λογισμικό, το οποίο λογισμικό θα ορίζει το συγκεκριμένο φωτιστικό που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη θέση να φωτίσει στο 100% για να εξυπηρετηθεί ο οδηγός.
Εδώ μπορείτε να δείτε και μια φωτογραφία της υλοποίησης της εγκαταστάσεως μας στην Παιάνια. Όπως είπα, είναι μια λύση η οποία είναι επεκτάσιμη καταρχάς, προορίζεται για χρήση σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους και παρέχεται πλήρως με την κλειδί στο χέρι από την εταιρεία μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και εμείς ευχαριστούμε για την εμπεριστατωμένη, γεμάτη με ιδέες, με πράξεις, με υλοποίηση. Ευχόμαστε όπως και στην κάθε εταιρεία που συμμετέχει καλή επιτυχία στο έργο της. Νομίζω ότι βρισκόμαστε εδώ πέρα για να συγκεράσουμε, είπαμε, το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Γίνεται με έναν αρμονικό τρόπο. Μεγάλα brands, μεγάλες εταιρείες με μεγάλη εμπειρία στον χώρο, καθένας στην ειδικότητά του. Και από την άλλη μεριά, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν την εμπειρία, όπως ο Γιώργος ο Δημαρέλος στην αρχή, που μας είπε τα όσα ενδιαφέροντα και ήταν και λίγο, και να το πω έτσι με την καλή έννοια, επιθετικός, ήταν διεκδικητικός. Και νομίζω ότι αυτό εκφράζει όλους μας για να μπορέσουμε να πετύχουμε το καλύτερο. Εάν υπάρχει κάποια ερώτηση ή κάποια διευκρίνηση που θα θέλατε, είναι στη διάθεσή σας οι ομιλητές. Υπάρχει, παρακαλώ πολύ. Αλλά είναι ένα θέμα που νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε, γιατί άλλες πόλεις, ελάχιστες για την ώρα, το βάζουν μπροστά. Η ερώτησή μου είναι, Φωτίου Νίκος. Ήμουν πρώην αντιδήμαρχος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα dashboard που λέτε, που συγκεντρώνουν τεράστιο ποσό στοιχείων και λειτουργικότητας, που παραδείγματος χάρη θέλει να κάνει ένας δήμος μια παρέμβαση στη Τζιμισκή, να την πεζοδρομήσει ή κάτι λιγότερο, να κάνει μια στροφή, αυτά πιάνουν και τις αρμοδιότητες του Γιώργου, του Δημαρέλου, μια στροφή αριστερά, μια στροφή δεξιά κτλ. Αυτό το dashboard, λοιπόν, που διαβάζω ότι εφαρμόζεται σε ελάχιστες πόλεις, επιτρέπει να δει κανείς τις επιπτώσεις από αυτές τις κινήσεις σε όλη την πόλη. Γιατί πολλές φορές έχουμε θέματα σε πεζοδρομήσεις, σε αυτά κτλ. Έχουμε και πού θα πάει η κυκλοφορία και τι επιπτώσεις θα έχει εδώ και πώς θα το μετρήσουν. Αυτό, λοιπόν, που είναι καινούριο πράγμα, επιτρέπει κάθε κίνηση, παρέμβαση που κάνεις στην πόλη να σου δείχνει όλες τις συνέπειες, ώστε να καταλήξεις, αποκλείοντας τις αρνητικές, να καταλήξεις το αν μπορείς να το κάνεις ή δεν μπορείς να το κάνεις, γιατί είναι σε βάρος. Πόσο μακριά είμαστε, ας πούμε, στην Ελλάδα από αυτό το πράγμα? Νομίζω ότι είναι μια ερώτηση συνδυαστική με τοποθέτηση. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να απαντήσει, να πει τη γνώμη του. Ναι, να δώσουμε το μικρόφωνο λίγα και σε παρακαλώ. Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση, Νίκο, γιατί το είπα και στην παρουσίαση όταν έκανα, ότι τα δεδομένα είναι εκεί. Τώρα πλέον υπάρχουν τα δεδομένα. Το πιο σημαντικό είναι να μπορέσει ο κάθε Δήμος, όταν έχει στο μυαλό του να σχεδιάζει τις λύσεις, να ξέρει με ποιον τρόπο θα μπορέσει αυτό να το βοηθήσει στην παραγωγή πολιτικής την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και με αυτό το ερώτημα για το αν και κατά πόσο βοηθάνε όλα αυτά τα πράγματα την επόμενη μέρα, θα το αντιμετωπίσουν οι Δήμοι, θέλουν δεν θέλουν, όταν έρθει η μέρα της κρίσης. Ποια είναι η μέρα της κρίσης? Τα συμβόλαια συντήρησης. Ωραία. Δηλαδή, ωραία, έγινε σε εισαγωγικά ό,τι πάρτι έγινε με τα λεφτά, πάρτηκαν οι λύσεις. Το λέω με την καλή την έννοια, εννοώ. Ότι υπήρχαν πολλά χρήματα για να μπορέσουν να υλοποιηθούν λύσεις. Θα έρθει λοιπόν εκείνη η στιγμή, στην οποία τέλος πια, και θα πρέπει αυτά τα συστήματα ο Δήμος να τα συντηρεί με τα λεφτά που θα βγάλει από την τσέπη του. Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει αυτή η συζήτηση σε επίπεδο διοίκησης, προφανώς και δεν πρέπει να γίνει με τη λογική του αντιδημάρχου που θα πει αυτό θα το ανανεώσουμε γιατί μου άρεσε η λύση ή ξέρω εγώ. Αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει από τους υπηρεσιακούς υπαλλήλους, οι οποίοι θα γυρίσουν και θα πούν ότι εμένα με βοηθάν αυτά τα οποία έχουμε πάρει, προκειμένου να υποστηρίξω τη διοίκηση στην άσκηση πολιτικής. Είναι μια συζήτηση όπως θα έπρεπε να γίνεται εν τέλει. Εντάξει, άσχετα του αν θα γίνει ή δεν θα γίνει.
Γι' αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντική αυτή η περίοδος και αυτή τη συζήτηση την κάνουμε πλέον εκ των υστέρων, του πόσο αποφασίζει κάθε Δήμος τι είδους υπηρεσίες θα υλοποιήσει. Δεν θα υλοποιήσει υπηρεσίες επειδή ο σύμβουλος αυτός είναι καλός και μου είπε να κάνουμε αυτό. Αν το κάνει αυτό, πολύ ωραία, αύριο θα τα πούμε. Αυτή η συζήτηση έπρεπε να έχει ήδη γίνει με την συνεννόηση των υπηρεσιακών, των πολιτικών προσώπων, τι είναι αυτό το οποίο λείπει, τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να ψηφιοποιήσουμε προς τον πολίτη για να γίνει η ζωή πιο εύκολη. Ό,τι έγινε, έγινε σε αυτό. Θα το κρίνουμε, πιστεύω, όταν έρθουν οι ημερομηνίες των συμβολέων συντήρησης. Θα έπρεπε όντως να υλοποιούνται πράξεις οι οποίες μπορούν να δοκιμάσουν την άσκηση πολιτικής. Μπορώ να κάνω πεζόδρομο την Τσιμισκή. Τι συστήματα προμηθεύτηκα εγώ από τον ψηφιακό μετασχηματισμό έτσι ώστε να μπορώ να αξιολογήσω το αν μπορεί να γίνει αυτό και τι επιπτώσεις θα έχει. Άποψή μου είναι ότι λίγοι Δήμοι μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία, αλλά εδώ είμαστε και θα κριθούμε στο μέλλον. Όλοι κρινόμαστε και από τις αποφάσεις και από τις σκέψεις και από τις ιδέες μας. Να προσθέσετε παρακαλώ. Ναι. Αν με επιτρέψετε μια παρέμβαση σχετικά με τις λύσεις και τις νέες τεχνολογίες. Αυτή τη στιγμή τα συστήματα που παρέχουμε και βρίσκουμε στην αγορά αποτυπώνουν μια υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά τα μετρούμενα δεδομένα. Η επόμενη γενιά των λύσεων που υλοποιούνται και θα είναι το εργαλείο για όλα αυτά που είπε και ο Γιώργος και που αναφέρατε κι εσείς, είναι η γενιά που θα ενσωματώνει συνδυαστική πληροφόρηση και θα έχει ενσωματώσει και επιχειρησιακή ευφυΐα. Οπότε, με αποτελέσματα και συνδυαστικά δεδομένα από διάφορων ειδών εφαρμογές, θα μπορεί ο Δήμος να ασκήσει την αντίστοιχη πολιτική, να εφαρμόσει στρατηγική σε διαφορετικούς τομείς, παραδείγματος χάρη κινητικότητα και περιβάλλον, και αντίστοιχα ο Δημότης να δει τα ωφέλη πιο ξεκάθαρα δοσμένα, το πώς μία κίνηση αλλαγής κυκλοφορίας μπορεί να είναι επωφελής για το περιβάλλον, για το θόρυβο και για την ζωή του. Οπότε αυτό είναι η επόμενη γενιά των λύσεων και εκεί θα είμαστε εμείς αρρωγοί. Ωραία, νομίζω σε κάτι... Ναι, θέλετε να προσθέσετε. Κάτι τελευταίο. Ναι, βεβαίως. Ναι. Εγώ θα σας πω το εξής, πώς το σκεφτόμαστε εμείς ή πώς το προσεγγίζουμε εμείς. Τα δεδομένα πράγματι υπάρχουν. Τι είναι αυτό που λείπει. Οι σωστές ερωτήσεις λέμε εμείς. Εάν θέλουμε όντως να πεζοδρομήσουμε, τι ερωτήσεις πρέπει να κάνουμε στα συστήματα, εάν έχουμε αυτά τα δεδομένα, ή αν δεν τα έχουμε, τι χρειάζεται να βάλουμε για να τα μαζέψουμε. Αλλά νομίζω ότι λείπουν οι σωστές ερωτήσεις. Πρέπει να προσεγγίσουμε κάθε πρόβλημα που έχουμε μπροστά μας με μια ερώτηση. What if? Με σωστές ερωτήσεις θα πάρουμε δεδομένα, τα οποία αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να οδηγούν σε απόφαση και σε δράση. Γιατί τα δεδομένα από μόνα τους, πολλές φορές δεν μας λένε πολλά πράγματα. Λείπουν οι σωστές ερωτήσεις. Μας απασχολεί και εμάς πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ερωτήματα τα οποία οδηγούν σε απόφαση και δράση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό που λείπει στην ουσία είναι πώς θα αποτυπώσω δεδομένα τα οποία θα με κινητοποιήσουν, τα οποία θα με οδηγήσουν να πάρω σωστές αποφάσεις. Ακούγουμε. Ωραία, τώρα ακούγουμε. Σημαίνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον και γι' αυτό υπάρχουν και οι ερωτήσεις και πολύ ευχαριστώ για τις τοποθετήσεις σας. Σε κάθε περίπτωση, να θυμίσω ότι μεταδίδεται και διαδικτυακά ζωντανά όλη αυτή η συνεδρίαση και σε δεύτερο χρόνο όσοι δεν μπορούν, γιατί είτε εργάζονται, ταξιδεύουν, αδυνατούν αυτή τη στιγμή, μπορούν να το δούνε, θα είναι αναρτημένοι για να μπορούν να την ακούσουν και να τη μοιραστούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Θα περάσουμε στο επόμενο πάνελ, αφού πρώτα βγούμε μια άνοιξη.
Και ας περάσουμε στην επόμενη θεματική συνεδρία, που είναι και η τελευταία αυτής της ημερίδας, με θέμα καινοτομικές εφαρμογές έξυπνης πόλης σε δήμους. Και θέλω να καλέσω στο βήμα τον κύριο Μιχάλη Κούπκα, αντιδήμαρχο του Δήμου Θεσσαλονίκης, για το συντονισμό αυτού του πάνελ, και τον κύριο Δημήτρη Παπαποστόλου, Γενικό Παπαθανασίου, μπερδεύτηκα, Γενικό Γραμματέα του Δήμου Βυσσαλτίας. Περάστε παρακαλώ στο πάνελ. Ναι. Ωραία. Και να έρθουν και οι ομιλητές μας, ο κύριος Άντζελο Τζεντίλη, αναλυτής συστημάτων πληροφορικής, επιχειρηματίας, επικεφαλής εκπαιδευτής του PartnerNet Academy, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της PartnerNet Smart ICT Distribution. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιες αλλαγές. Αντί για Χρήστος είναι η κυρία Δήμητρα Γιορδαμλή. Η κυρία Δήμητρα Γιορδαμλή, ηλεκτρολόγος, μηχανικός, από την εταιρεία, θα μας τα πείτε, Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕ. Να καλέσω τον κύριο Κωνσταντίνο Καγκελίδη, και τον κύριο Αλέξανδρο Τζορτζακάκη, από διευθύνων σύμβουλο, καλωσορίσατε, καλησπέρα, στην Αιγαίου Solutions ΑΕ. Ο δόκτωρ Παναγιώτης Δεμέστιχας. Α, υπέροχα. Οπότε, το δίνω. Καρέκλα δεν έχει, ναι. Έχω δώσει την παρουσία. Δεν υπάρχει θέση. Θα σηκωθεί τώρα να μιλήσει. Ας εμείς. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Η Beyond, η τρίτη Beyond, έρχεται σε μια στιγμή που έχει ανοίξει πάρα πολύ η συζήτηση για το πώς η τεχνολογία και πώς η καινοτομία μπορεί και πρέπει να έρθει κοντά στον άνθρωπο. Μιλάμε λοιπόν για μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση της τεχνολογίας. Μετά το ίντερνετ, 20 χρόνια μετά το ίντερνετ, μιλάμε για το chat GPT. Οι Δήμοι έχουμε πραγματικά μπει σε μια διαδικασία σχετικά με την καινοτομία, πώς μπορούμε αυτήν να την εφαρμόζουμε στην καθημερινότητα. Πρόσφατα ο Δήμος Θεσσαλονίκης έδωσε σε λειτουργία το ταχύτερο δημόσιο κοινόχρηστο Wi-Fi της χώρας, στην πλατεία Ναβαρίνου, με ό,τι αυτό φέρνει και συνεπάγεται στην τόνωση της εμπορικότητας της καρδιάς της Θεσσαλονίκης, αλλά και κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Με τον τρόπο αυτό κάνουμε και τον πολίτη να αγαπήσει τον δημόσιο χώρο και όχι μόνο να τον χρησιμοποιεί, αν θέλετε, διεκπεριωτικά για να πάει στη δουλειά του, ίσως στο σπίτι του, να τον αγαπήσει περισσότερο, να δουλεύει σε αυτόν, να εργάζεται σε αυτόν, έτσι ώστε να τον προστατεύει και περισσότερο. Σήμερα είμαστε εδώ για να δούμε την καινοτομία και εφαρμογές καινοτομίας και έξυπνες πόλεις σε δήμους. Θέλω να καλέσω τον πρώτο ομιλητή, τον κύριο Άντζελο Τζεντίλη, αν το λέω καλά, διευθύνων σύμβουλο της PartnerNet Smart ICT Distribution. Κύριε Τζεντίλη, the floor is yours. Θα κάνετε κάποια παρουσίαση ή θέλετε από εδώ? Υπάρχει και το βήμα. Ωραία. Καλημέρα σας. Είναι πολύ μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ μαζί σας, που βλέπω την παρουσία των ΟΤΑ και γενικότερα του δημόσιου χώρου να ακολουθεί την τεχνολογία, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα και για το οικοσύστημα όλο το δικό μας, αλλά αντίστοιχα και των πολιτών. Οι νέες τεχνολογίες είναι ένα βήμα και ένας τρόπος για να μπορέσουμε να περάσουμε στο ψηφιακό μετασχηματισμό και να μπορέσουμε να δώσουμε στους πολίτες αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής και εξυπηρέτησης. Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ μαζί σας σήμερα
και έχω την χαρά να σας δείξω έναν νέο κατασκευαστή και provider λύσεων που έχει να κάνει με το κομμάτι των δικτύων ενσυρμάτων και ασυρμάτων, που είναι πάρα πολύ σημαντικός για την υλοποίηση λύσεων καθετοποιημένα από οποιονδήποτε επίπεδο, από το πολύ μικρό installation μέχρι ένα σε εθνικό επίπεδο εγκαταστάσεων. Δεν ξέρω αν δουλεύει το... Το κάτω. Okay. Συγγνώμη. Ένα smart city πρακτικά χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνολογίες για να μπορέσει να λύσει και να βασίσει τη συλλογή δεδομένων και την ευχέρεια των λύσεων που μπορεί να προσφέρει στους πελάτες του για καλύτερη ποιότητα ζωής, όπως είπα και πριν. Η βασική στόχη ενός smart city είναι να μπορέσει να έχει αποδυτικότητα, να μπορέσει να έχει βιωσιμότητα, άρα μιλάμε για λύσεις οι οποίες μπορούν εύκολα να μπουν, να είναι cost effective και να μπορούν να ζήσουν στο life cycle που έχουν σχεδιαστεί, να μπορούν να καλύψουν την κινητικότητα, άρα λύσεις οι οποίες να έχουν χρήστες οι οποίοι είναι mobile και να βρίσκονται σε οποιοδήποτε σημείο και να συλλέγονται δεδομένα ή να δίνουν υπηρεσίες αυτούς σε οποιοδήποτε σημείο είναι, να μπορούν βεβαίως να αυξήσουν την ποιότητα ζωής και να βοηθήσουν τη διακυβέρνηση στο κομμάτι αυτό. Έχουμε την τεχνολογία λοιπόν που μπορεί να έχει την λύση να διασυνδέσει όλα αυτά τα πράγματα και να πάρουμε όλες αυτές τις τεχνολογίες που ακούμε αυτές τις μέρες από διάφορα πολύ ενδιαφέροντα startups αλλά και mature επιχειρήσεις που δίνουν λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Και βεβαίως για να μπορέσουν όλα αυτά να λειτουργήσουν ως λύσεις χρειάζονται ένα πολύ συγκεκριμένο layer που είναι το networking layer. Άρα για να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις χρειαζόμαστε μια βάση η οποία είναι η αρχή όλων για να μπορέσουν να κουμπώσουν όλες αυτές τις τεχνολογίες. Το οποίο πολλές φορές το θεωρούμε δεδομένο αλλά δεν είναι πάντα τόσο ξεκάθαρο. Η Partnet λοιπόν παρουσιάζουμε τη Ruigi Ray, που είναι μια βέλτιστη λύση στο κομμάτι αυτό και θα σας εξηγήσω και τους λόγους γι' αυτό. Είναι μια λύση η οποία ξεκινάει με το cloud, άρα γι' αυτό και το μήνυμα ότι το cloud leaps the future και reshapes the value chain. Λίγα λόγια λοιπόν για τον κατασκευαστή αυτόν, που οι περισσότεροι δεν θα το γνωρίζετε. Είναι ένας κατασκευαστής ο οποίος έχει πάνω από 7.000 άτομα προσωπικό, εκ των οποίων το 50% από αυτούς είναι το R&D του. Είναι αρκετά γνωστός στην αγορά ως θέσεις, έχει ήδη 50 global offices, έχει πάνω από 20.000 partners, έχει 7 R&D centers και το πολύ σημαντικό είναι ότι επενδύει πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στο R&D του, γι' αυτό και παρέχει και αυτό το innovation το οποίο θα σας δείξω. Δείχνει την πρόθεση να επενδύσει στο R&D δίνοντας το 16% του τζίρου του στο R&D και έχοντας το 30% από το R&D σε τεχνολογίες που δεν υπάρχουν. Άρα δεν μιλάμε για R&D για να βγάλω ένα product, αλλά μιλάμε για R&D για να φτιάξω κάτι που θα το πάρει κάποιος για να φτιάξει ένα product. Έχει ήδη περίπου 2.500 πατέντες και περισσότερες πάνω στο κομμάτι πολύ εξειδικευμένο του networking. Είναι ήδη αναγνωρισμένος από την Gartner σαν ένας πολύ μεγάλος παίκτης. Είναι top 3 στην αγορά της Κίνας στο networking. Είναι ο πρώτος και ο μεγαλύτερος στο κομμάτι του Wi-Fi 6. Άρα θα σας πω κάποια νούμερα μετά για να καταλάβετε τι νούμερα αναφέρουμε τον κατασκευαστή. Είναι ο δεύτερος στο market share της Κίνας στο enterprise ασύρματο δίκτυο. Και όσον αφορά το κομμάτι των switch, είναι ένας από τους τρεις μεγαλύτερους εκεί. Και αυτά είναι στοιχεία που έχουμε πάρει από την IDC και αντίστοιχα η Gartner που τον κατατάσσει σε έναν πολύ aggressive κατασκευαστή όσον αφορά το cloud approach που έχει και τον τρόπο με τον οποίο υλοποιεί όλο αυτό το δικτυακό solution που δίνει. Αυτά είναι του 2021. Στοιχεία έχουν ήδη αναβαθμιστεί, απλά δεν τα είχα να σας τα παρουσιάσω για το 2022. Η κατασκευή του βασίζεται σε ιδιόκτητα εργοστάσια τα οποία είναι βασισμένα με ρομποτική κατασκευή για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα στα προϊόντα, φτάνουν στο τελικό αποτέλεσμα. Έχει πάνω από 23 production lines δικά του και δεν βασίζεται σε τρίτα εργοστάσια, είναι πολύ μεγάλος οργανισμός.
παρέχει λύσεις οι οποίες ακουμπάνε τα 400G backplane, άρα μπορούμε να δώσουμε data center solutions και θα σας πω και πελατολόγιο που έχει πάνω σε αυτό. Και βεβαίως είναι πάρα πολύ ποιοτικός και εστιάζει πάρα πολύ στο solution το οποίο δίνει. Η βάση του λοιπόν είναι το cloud. Άρα μιλάμε για ένα κατασκευαστή όπως ξεκίνησε να κάνει networking, όχι απλά βάζοντας κάποια devices στο cloud, όπως βλέπουμε τους περισσότερους κατασκευαστές που είχαν κάποια devices και σιγά σιγά μετακινήθηκαν προς το cloud, αλλά ανάποδα. Άρα μιλάμε από το 2014, έχουν ενεργοποιήσει τα πάντα να είναι cloud-based, μιλάμε για πάνω από 12 εκατομμύρια devices αυτή τη στιγμή ήδη στο cloud και πάνω από 1,1 εκατομμύριο χρήστες, επιχειρήσεις δηλαδή, ή δήμους ή ολόκληρες πόλεις, που αυτό μετριέται ως ένα τεμάχιο, που καλύπτονται αυτή τη στιγμή από το cloud, πάνω από 70 χώρες που ήδη βρίσκονται. Το cloud είναι global, άρα υπάρχει cloud στη Γερμανία που καλύπτει την Ευρώπη, υπάρχει cloud στην Κίνα που καλύπτει την Κίνα και υπάρχει και cloud που καλύπτει την Αμερική. Είναι GDPR compatible, άρα έχουμε όλα τα data να βρίσκονται local στο σημείο της παροχής της υπηρεσίας. Αλλά το experience και το innovation είναι ότι όλα αυτά είναι εστιασμένα με έναν plug and play τρόπο, άρα θα σας δείξω παρακάτω το concept, και λειτουργούν από οποιοδήποτε σημείο με οποιοδήποτε τρόπο, άρα κάνουν πολύ εύκολο τον χρήστη που έχει επιλέξει το solution να μπορεί εύκολα να το διαχειριστεί, είτε αυτός είναι ο ίδιος ο integrator, είτε αυτός είναι ο ίδιος ο χρήστης, είτε αυτός είναι ο ίδιος ο δήμος, είτε αυτό είναι μια ολόκληρη πόλη ή και μια ολόκληρη χώρα ουσιαστικά. Οι λύσεις που παρέχονται καλύπτουν όλη την γκάμα, άρα μιλάμε για δίκτυα ενσύρματα, ασύρματα, μιλάμε για links, μιλάμε για indoor, για outdoor, firewalling, SD-WAN, fibers, πλήρη προϊόντικη γκάμα. Και το σημαντικό κομμάτι είναι το πώς το προσεγγίζει. Η προσέγγιση λοιπόν είναι ότι δεν παρέχεται κανένα hardware για να κάνει control όλα αυτά, δεν παρέχεται κανένα software το οποίο αγοράζω για να τα κάνω control όλα αυτά. Αυτά είναι στο cloud και είναι as a service και είναι free. Άρα ουσιαστικά η ιδέα είναι ότι αυτό το πράγμα λειτουργεί με ένα multi-tenant μοντέλο για να μπορώ να έχω πολλαπλούς πελάτες, πολλαπλά σημεία, πολλαπλούς οργανισμούς οι οποίοι διαχειρίζουν πολλαπλά devices, απεριόριστο αριθμό devices και απεριόριστα tenants, άρα όλο αυτό παρέχεται ως μια δωρεάν υπηρεσία. Όταν θέλω να κάνω onboard μια εγκατάσταση πάνω σε αυτή την υπηρεσία, το onboarding γίνεται εντός 3 λεπτών και αυτό είναι πραγματικός χρόνος, δεν είναι θεωρητικός. Άρα πρακτικά μπορώ να έχω μια εγκατάσταση που μπορεί να έχει από 5 devices, που λέει ο λόγος, μέχρι δεκάδες χιλιάδες devices ή εκατοντάδες χιλιάδες devices, τα οποία είναι συνδεδεμένα αναμένα, configurarισμένα ή όχι, δεν έχει καμία σημασία. Σκανάρω ένα από αυτά με ένα QR code και εντός 3 λεπτών όλα αυτά βρίσκονται on board πάνω στο σύστημα. Μπορώ να τα δω, μπορώ να τα κάνω monitor, μπορώ να τα κάνω manage. Έχουν γίνει ήδη auto provision, θα σας εξηγήσω τη λογική πίσω από αυτό. Και ταυτόχρονα έχω και τα flows σε πραγματικό χρόνο του τι συμβαίνει πάνω στο δίκτυό μου. Alerts, alarms και ό,τι άλλο χρειαστεί. Άρα έχω όλη την εικόνα σε 3 λεπτά με το ρολόι. Βεβαίως, όλα αυτά τα βλέπω πάνω από ένα σύστημα που μου δίνεται πάνω από ένα web interface, αλλά ταυτόχρονα μπορώ να τα διαχειριστώ από ένα κινητό με ένα απλό app, το οποίο απλό app μπορεί να διαχειριστεί όλο αυτόν τον όγκο που είπα, χωρίς να είναι δύσκολο. Βεβαίως, έχουμε την δυνατότητα να μπορέσουμε να τα σπάσουμε σε μικρότερα segments για να τα διαχειριστούμε σε πιο τοπικό χαρακτήρα για πιο συγκεκριμένα applications, να τα χωρίσω σε application επίπεδα για να μπορώ να ξέρω ποια δικτυακά components ακουμπάνε ποιες υπηρεσίες για να μπορώ εύκολα να βρίσκω προβλήματα ή να αναπτύσσω προς αυτή την κατεύθυνση στο δίκτυο που με ενδιαφέρει, να το κάνω optimize, άρα μπορώ με ένα κουμπί, το εννοώ τη λέξη ένα κουμπί, να κάνω full optimize ένα Wi-Fi δίκτυο με αυτόματο τρόπο και να πάρω πίσω report ακριβώς τι έκανα optimize. Δηλαδή να μου δείξει το performance που είχα πριν πατήσω το κουμπί και να μπορέσω να πάρω ένα full report τι ακριβώς έγινε μόλις πάτησα το κουμπί. Το κουμπί βέβαια το πατάω γιατί εγώ το ζήτησα. Μπορεί να το κάνει μόνο του αυτόματα για να μου στέλνει περιοδικό report για το optimization το οποίο κάνει το ίδιο το σύστημα. Όσον αφορά την υλοποίηση όλου αυτού του πράγματος και το πώς αυτά βρίσκονται μεταξύ τους, έχει μια τεχνολογία που λέγεται Self-Organized Network, το οποίο πρακτικώς τι κάνει. Είναι αυτό που σας περιέγραψα πριν.
τα εγκαθιστώ, τα ενεργοποιώ και αυτομάτως βρίσκονται μεταξύ τους με ένα δικό τους πρωτόκολλο, το οποίο βασίζεται σε MQTT πρωτόκολλα και κάποια άλλα proprietary δικά τους. Φτιάχνει αυτόματα όλα τα δίκτυα, τα υποδίκτυα, τα VLANs και να μην μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες, αυτόματα. Ορίζει μόνο του τις προτεραιότητες των applications που πρέπει να τρέξουν πάνω σε αυτά τα δίκτυα. Άρα, άμα έχουμε applications που έχουν να κάνουν με ευαίσθητα δεδομένα φωνής και βίντεο, τα οποία δεν έχουν δυνατότητα καθυστέρησης γιατί απλά παγώνει το βίντεο ή κόβεται η φωνή. Αν έχουν να κάνουν με πράγματα που έχουν να κάνουν με security, θα τα χωρίσουν σε ξεχωριστά υποδίκτυα. Αν έχουν να κάνουν με πράγματα που έχουν να κάνουν με το bandwidth, άρα θα καταλάβει το bandwidth των links που έχει μεταξύ του και θα περάσει τα αντίστοιχα applications ανάλογα από τα σωστά paths. Και εφόσον έχουμε ενεργοποιήσει και λύσεις SD-WAN, τα οποία μπορούν να μας δώσουν τη δυνατότητα του υβριδικού και virtual σύνδεσης προς τους παρόχους, άρα να έχω πολλαπλούς παρόχους από διαφορετικά δίκτυα παρόχων κινητής και σταθερής όσον αφορά το ίντερνετ, και να μπορέσουμε όλα αυτά να τα ενώσουμε σε ένα combined bandwidth για να μπορέσουμε να δώσουμε μεγαλύτερη ταχύτητα, αλλά και μεγαλύτερη ποιότητα, αλλά και μεγαλύτερο έλεγχο και redundancy σαφέστατα, ώστε να μην έχουμε ποτέ offline συστήματα από όλα αυτά που θα στήσουμε, χωρίς όλο αυτό να βγάζει κανένα κόστος προς τα πάνω και αντιθέτως να μαζεύει τα κοστολόγια και από τους παρόχους που έχουμε σύνδεσης με το ίντερνετ, αλλά και του ίδιου του εξοπλισμού. Και σαφέστατα όλα αυτά που περιγράφω, δεδομένου ότι είναι μια πλατφόρμα που έρχεται as a service δωρεάν του κατασκευαστή, είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο cut costing που προσφέρει. Άρα όλο αυτό είναι το self-organized network. Τώρα, όσον αφορά την γκάμα των προϊόντων, έχουμε μια full enterprise γκάμα, η οποία μπορεί να φτάσει, όπως σας είπα, μέχρι data center SASE για να καλύψει τεράστιες ανάγκες εκατοντάδων έως χιλιάδων συστημάτων τα οποία μπορεί να συνδεθούν επάνω. Είναι με πολύ μεγάλα backplanes μέχρι 400G, που αυτή τη στιγμή είναι το μέγιστο παραγωγικό capacity που μπορεί να έχουμε πάνω σε ένα backplane. Αυτή τη στιγμή μιλάμε και για καινούργια backplanes, μεγαλύτερο capacity, αλλά στην παραγωγή δεν βλέπουμε ακόμα πολλά devices προς τα εκεί. Το σημαντικό είναι ότι όλα αυτά, στο μέγεθος που είναι και στην πολυπλοκότητα που θα έπρεπε να βγάλει ένα τέτοιο project, έρχονται και γίνονται από ένα app με 5 κλικ, με σενάρια ή άλλες διαδικασίες που έχει για να μας βοηθήσει. Και όσον αφορά το πού βρίσκεται ήδη αυτός ο κατασκευαστής, μπορώ να σας δώσω κάποια νούμερα τα οποία είναι αρκετά εντυπωσιακά. Μιλάμε για πάνω από 11.000 νοσοκομεία. Μιλάμε πάνω από 70 municipalities, πάνω από 100 smart cities ολόκληρες. Στο healthcare έχουμε νούμερα όπως 2.500 μεγάλα, πολύ μεγάλα νοσοκομεία. Στο transportation έχουμε δυνατότητα για Wi-Fi πάνω σε κινούμενα συστήματα, τρένα ή οτιδήποτε άλλο. Στο Telecom κομμάτι είναι ένας από τους τρεις μεγαλύτερους providers στο κομμάτι της μεγαλύτερους providers υλικού και λύσεων για τους Telecom providers της Κίνας. Θα σας δώσω ότι στο data center κομμάτι έχουμε πελάτες όπως TikTok, Alibaba και όλα αυτά. Είναι βασισμένα πάνω στο δικό τους SD-WAN και στο δικό τους data center. Στο finance κομμάτι βρίσκονται ήδη σε αρκετά finance institutes, τα οποία βρίσκονται εντός Ευρώπης ήδη. Στο education μιλάμε για τεράστιους όγκους, γιατί είναι νούμερο ένα παίκτης στο κομμάτι του education στην Κίνα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν θυμάμαι καλά, τα τελευταία νούμερα που έλαβα ήταν περίπου το 65% όλου του education είναι πάνω σε Ruiji Rei. Οπότε και οι άνθρωποι που βγαίνουν από τα πανεπιστήμια έχουν μάθει να δουλεύουν τέτοιου είδους τεχνολογίες και βρίσκονται ήδη πολύ μπροστά. Όσον αφορά το κομμάτι της πώς λειτουργεί το project life cycle και όλο το κομμάτι μπορεί να υποστηρίξει, το application είναι τόσο απλό που μπορεί να μας κάνει site plannings, άρα μπορώ πολύ απλά να βάλω κατόψεις από χώρους ή από ανοιχτούς χώρους και με ένα κλικ σε περίπου λιγότερο από 40 δευτερόλεπτα να μου βγάλει κατευθείαν το planning που πρέπει να κάνω στο χώρο, πόσα devices πρέπει να βάλω, πόσες κεραίες πρέπει να βάλω, να μου βγάλει το performance το οποίο θα έχω πίσω από αυτό. Το μόνο που έχω να του βάλω είναι μια κάτωψη και να του βάλω τα τετραγωνικά, τίποτα άλλο. Και πραγματικά θα μου δώσει ένα preliminary report για το πώς πρέπει να το στήσω. Θα μου βγάλει κατευθείαν το BOM, δηλαδή τι υλικά πρέπει να βάλω. Θα μου βγάλει το budget σε ένα επίπεδο και θα μου πει περίπου εκεί βρίσκεται.
Θα μπορέσω αυτό να το κάνω cross-check με ένα πραγματικό site survey που θα πάω στο χώρο να κάνω για να δω τελικά αυτό που μου λέει έχει λογική, λειτουργεί, πέφτει πάρα πολύ κοντά στην πραγματικότητα συνήθως. Και από εκεί και πέρα όλα αυτά έχουν γίνει ήδη pre-onboard στο σύστημα και με το που θα τα κουμπώσω και θα τα ανάψω έχουν ήδη καταλάβει που βρίσκονται και πώς λειτουργούν. Πολύ εντυπωσιακό. Και όλο αυτό έρχεται από πίσω να υποστηριχθεί με αυτόματα alerts, alarms και προορισμένα tasks τα οποία φροντίζουν για την καλή λειτουργία του συστήματος και για οποιαδήποτε ενημέρωση σε περίπτωση που κάτι βγει εκτός. Τώρα, όσο αναφορά το support πίσω από τον κατασκευαστή, έχει ένα πολυεπίπεδο support, άρα ξεκινάει από ένα δικό του AI που είναι η Rita, το οποίο μας απαντάει σε οποιαδήποτε τεχνική ερώτηση και μας δίνει λύσεις κατευθείαν πώς θα κάνω τι με έτοιμο υλικό videos, how to guides για να μπορέσει ένας administrator να εύκολα να μπορέσει να καταλάβει τι πρέπει να κάνει, όχι απαραίτητα μόνο το πώς θα το κάνει αλλά και τι πρέπει να κάνει χωρίς να έχει ιδιαίτερη γνώση με 2-3 ερωτήσεις, άρα βλέπουμε το AI να μπαίνει πολύ ενεργά μέσα σε τέτοια πράγματα. Έχουμε ένα κομμάτι υλοποίησης support που είναι από τη δικιά τους πλευρά, που είναι 24x7 support center για να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη σε πελάτες που έχουν συγκεκριμένες συμβάσεις και SLAs. Από εκεί και πέρα εμείς στην Ελλάδα έχουμε πάνω από 2.000 συνεργάτες οι οποίοι είναι το δίκτυο της PartnerNet, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι στη μεγάλη πλειονότητά τους και μπορούν να δώσουν λύσεις σε όλη την Ελλάδα από άκρο σε άκρο και να έχουμε τοπική παρουσία και να δώσουμε βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστεί. Και βεβαίως έχουμε και την δυνατότητα να δώσουμε βοήθεια στον άνθρωπο που βρίσκεται εντός του οργανισμού, του ΟΤΑ ή οποιοδήποτε άλλο, για να μπορέσει να τον βοηθήσουμε στη λύση οποιοδήποτε προβλήματος μπορεί να αντιμετωπίσει. Ένα κλικ από το μέλλον, δεν είναι μέλλον, είναι πραγματικότητα. Αυτό είναι το Wi-Fi 7 device, το οποίο έγινε launch την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτή η φωτογραφία που βλέπετε την έχω βγάλει εγώ. Είναι 16 γίγα stream στο Wi-Fi 7 από έτοιμο προϊόν, το οποίο θα βγει στην αγορά σε λίγο καιρό για πώληση. Που είναι το Wi-Fi 7, που είναι 16x16 multi-user MIMO και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά. Αλλά το σημαντικό είναι το speed που βλέπετε. Είναι πραγματικό speed test, δεν είναι φωτογραφία. Και λίγα λόγια για εμάς, ποια είναι η PartnerNet. Η PartnerNet είναι ένας value-added διανομέας που είναι εξειδικευμένος πάνω στο κομμάτι του Unified Communication, Networking, Security, Cyber Security και Physical Security. Έχουμε μια μεγάλη βαθιά γνώση στο αντικείμενο αυτό, δεν κάνουμε box moving. Έχουμε πάνω από 25 χρόνια παρουσίας σε αυτό το αντικείμενο. Έχουμε πάνω από 2.000 συνεργάτες όπως σας είπα. Είμαστε με παρουσία Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία και Βουλγαρία με τοπικές παρουσίες και από εκεί καλύπτουμε όλο το Southeast Europe που είναι η περιοχή ευθύνης μας για όλες τις λύσεις που δίνουμε. Έχουμε το Partner Academy που εκπαιδεύουμε τους συνεργάτες μας και τους πελάτες μας και τους πελάτες των πελατών μας για να μπορούσουν να λειτουργήσουν τα συστήματα που εμείς έχουμε. Έχουμε και certifications πάνω στο κομμάτι αυτό και βεβαίως έχουμε μια υποστήριξη που καλύπτει όλα αυτά για να μπορέσουμε να δώσουμε τη λύση και να λειτουργεί όπως πρέπει. Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από προϊόντα, δεν θέλω να χρονοτριβήσω γιατί από ό,τι βλέπω έχουμε φύγει και από το χρόνο από τα προηγούμενα session. Έχουμε πάνω στο κομμάτι networking, voice, facility, control, IPTV, digital signance, security, cyber security και physical security αρκετά brands. Και το σημαντικό είναι ότι εμείς συνδυάζουμε όλα αυτά και τα κάνουμε με ένα solution με όλα τα δικά μας προϊόντα και on top όλα τα προϊόντα τα οποία έρχονται να μπουν από το IoT, από το κομμάτι του automation, από το κομμάτι του rural, από το κομμάτι του LoRa, από όλα αυτά έρχονται και ενώνονται πάνω σε ένα ενιαίο solution. Εμείς βάζουμε τη βάση και δίνουμε και κάποια άκρα. Περισσότερα μπορούμε να πούμε και από κοντά στο stand μας. Θα μας βρείτε στο 2 βήματα πιο κάτω. Θα χαρούμε να σας δούμε εκεί. Αυτά. Σας ευχαριστήσω πολύ και ό,τι ερωτήσεις έχετε, είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν θέλετε να συγκεντρώσουμε για να τρέξει λίγο πιο γρήγορα η διαδικασία, γιατί είμαστε και πιεσμένοι χρονικά, να προχωρήσουμε στον επόμενο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Τζεντήλη, τον ιδρυτή και διευθύνων σύμβουλο της PartnerNet. Okay. Ναι. Wi-Fi 7, έτσι. 14.500 στο speed test. Θέλω να σας δω όταν... Ωραία, θέλω να το δούμε αυτό. Να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη Σεούλ και να την ξεπεράσουμε.
Να καλέσω λοιπόν στο βήμα τον κύριο Παναγιώτη Δεμέστιχα, καθηγητή του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιός και co-founder της Wings ICT Solutions. Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την εισαγωγή. Όπως υπόθηκε, είμαι ο Παναγιώτης Δεμέστιχας. Εδώ και 11 χρόνια μαζί με κάποιους συνεργάτες, συνεταίρους, έχουμε στήσει τη Wings ICT Solutions. Βέβαια, είμαι και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Θα προσπαθήσω να πάω. Λοιπόν, τι είναι η Wings, με πολύ λίγα λόγια. Είναι μια εταιρεία η οποία ξεκίνησε από τεχνολογία, δηλαδή έχουμε 4 βασικά τμήματα. Το ένα τμήμα είναι αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε IoT, δηλαδή κατασκευάζουμε hardware, devices και λογισμικό. Ένα δεύτερο τμήμα ασχολείται ιδιαίτερα με δίκτυα και πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις διάφορες δυνατότητες. Λίγο πιο πολύ εμείς είμαστε προς τις, αυτό που λέμε 3GPP τεχνολογίες, δηλαδή 5G, 4G κτλ. Το τρίτο τμήμα ασχολείται με AI, δηλαδή machine learning, συστήματα βελτιστοποίησης κτλ. Και βέβαια υπάρχει και κάποια ομάδα η οποία ασχολείται με την οπτικοποίηση. Τώρα, με βάση τις τεχνολογίες φτιάχνουμε λύσεις σε διάφορες περιοχές. Δηλαδή, δεν θέλουμε να διαχειριζόμαστε το δίκτυο εμείς, όσο το να δώσουμε λύσεις σε διάφορους τομείς. Ουσιαστικά έχουμε 4 ομάδες τομέων. Η μία είναι το περιβάλλον, όπου είναι η ποιότητα του αέρα, η πυρανίχνευση, έτσι, η προστασία του περιβάλλοντος γενικά, είναι η περιοχή Α. Στη δεύτερη περιοχή διαχειριζόμαστε δίκτυα νερού, δίκτυα ενέργειας, αλλά και μεταφορών και θα σας δώσω 2 συγκεκριμένα παραδείγματα επί αυτού. Η τρίτη περιοχή είναι η παραγωγική τομή, δηλαδή έχει αγροτικά, έχει ιχθυοκαλλιέργεια, έχει και εργοστασιακές εφαρμογές, μάλιστα και στη Θεσσαλονίκη είναι ιδιαίτερα κάποιες καλές συνεργασίες οι οποίες έχουμε και η τέταρτη περιοχή είναι υγεία. Γενικά είμαστε γύρω στα 150 άτομα, στην Αθήνα είναι η βάση μας, αλλά σύντομα θα επεκταθούμε και σε άλλες πόλεις. Τώρα, πώς δίνουμε τις λύσεις? Όπως είπα, το ένα κομμάτι στα devices, δηλαδή στο χώρο του hardware, φτιάχνουμε πράγματα, όπως μπορείτε να δείτε στο stand μας το 13, τη λύση που έχουμε για το parking, για την ποιότητα αέρα, gateways με τα οποία μπορούμε να διασυνδέσουμε το κάθε τι, ας πούμε, σε ένα δίκτυο νερού και να φέρουμε τις μετρήσεις στο cloud. Το δεύτερο κομμάτι, όπως είπαμε, εντάξει, πέρα από το δίκτυο είναι όλα πια στο cloud και επίσης υπάρχουν και big data δυνατότητες, δηλαδή αν υπάρχουν πολλά streams που πρέπει να αναλυθούν σε real time, έχουμε τον τρόπο και τις μεθοδολογίες πια σε αυτό. Η τρίτη ομάδα μας είναι πάνω στο AI, η οποία είναι και η μεγαλύτερη ομάδα, και η τέταρτη στην οπτικοποίηση. Όπως είπαμε, με κλασικές εφαρμογές, με dashboards, αλλά και με κάποια VR δυνατότητα. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για 3 συγκεκριμένες λύσεις θα μιλήσουμε. Η πρώτη είναι η λεγόμενη AirWings που έχουμε βάλει και 2 συν, με την έννοια ότι ξεκίνησε από ποιότητα αέρα και έχει επεκταθεί στο κομμάτι της προστασίας του περιβάλλοντος. Όταν το ξεκινήσαμε, πολλοί μας ρωτούσαν, ναι, εντάξει, αλλά ποιος θα πληρώσει και γιατί κτλ. Η αλήθεια είναι ότι άμα κάνει κανείς κάποιες μελέτες, το θέμα της ποιότητας αέρα είναι ένας μεγάλος παράγοντας υγείας σε μεγάλες πόλεις. Δηλαδή, οφείλονται θάνατοι σε αυτό, αλλά οφείλονται και άλλα πράγματα. Ας πούμε, πρόσφατα άκουσα στο BBC ως προς τη γονιμότητα κτλ. Οπότε είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε κάτι για αυτό, ειδικά στα urban, στα περιβάλλοντα πόλεων. Εμείς δεν περιοριζόμαστε μόνο σε πόλεις, δηλαδή έχουμε 2 παρακλάδια στη λύση αυτή. Το ένα είναι αυτό που λέμε για public χώρους, όπου μπορείτε να δείτε πάλι στο stand μας μία λύση στην οποία πέρα από την ποιότητα αέρα μπορούμε να τη συνδυάσουμε μετεωρολογικά, μπορούμε να τη συνδυάσουμε ακτινοβολίες και να ξέρουμε έτσι λίγο πολύ το μικροκλίμα σε μία περιοχή, σε κάποια εμβέλεια. Αυτό το έχουμε δώσει σε αρκετούς δήμους. Ξεκινήσαμε από το ελληνικό στην Αθήνα και μάλιστα σε λίγο θα κάνουμε και μία εγκατάσταση εδώ κοντά στο Δήμο Παύλου Μελά. Το δεύτερο παρακλάδι είναι αυτό το οποίο ονομάζεται, είναι πιο πολύ για private sector, δηλαδή εκεί κοιτάμε πολύ το indoor κομμάτι, είτε consumer είτε business περιβάλλοντα. Κοιτάμε αγροτικά, δηλαδή το πώς καλλιεργούμε την τροφή, πώς εκτρέφουμε τα ζώα, είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, πρέπει να πληρεί κάποια standards και η ποιότητα του αέρα είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει. Και βέβαια ασχολούμαστε ιδιαίτερα πάλι και με τα βιομηχανικά. Η λύση είναι όπως τη βλέπετε στην οθόνη, τα πάνω devices από το πάνω κομμάτι, ας πούμε, είναι αυτά τα οποία φτιάχνουμε εμείς. Σε μέγεθος ενός λάπτοπ είναι η συσκευή εξωτερικού χώρου, σε μέγεθος γροθιά η εσωτερικού.
συνδυάζεται με μετεωρολογικά τα οποία θα βρούμε, οι κάμερες, οι drones τα οποία θα βρούμε, θα έρθουν όλα αυτά στο cloud και πάνω στο cloud θα τα αναλύσουμε. Υπάρχουν στάνταρ μετρήσεις, το Air Quality Index, το οποίο μπορεί να σου δώσει πολλά πράγματα. Υπάρχουν προβλέψεις που εκεί έχουμε δικές μας πατέντες και δυνατότητες. Και βέβαια τώρα εργαζόμαστε και στο να το συνδυάσουμε με θέματα υγείας, δηλαδή ανάλογα την ποιότητα αέρα, ποιοι είναι οι κίνδυνοι τους οποίους θα αντιμετωπίσεις. Για το θέμα τώρα, όπως είπαμε, ξεκινήσαμε από ποιότητα αέρα, το πήγαμε σε πυρανίχνευση, δηλαδή λίγο πολύ ακολουθώντας το ρητό, όπου υπάρχει καπνός περ και φωτιά, αν η ποιότητα αέρα είναι περίεργη, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε κάμερες ή οι κάμερες να είναι stand-alone κατά κάποιο τρόπο. Παίρνουμε τα video feeds, δηλαδή τα streams τα οποία υπάρχουν, τα αναλύουμε με δικό μας αλγόριθμο, οπότε δεν χρειάζονται οι κάμερες να είναι πανάκριβες κτλ. Και με βάση, ας πούμε, τις δικές μας αναλύσεις να στείλουμε, να βοηθήσουμε την πυροσβεστική ή κάποιον στο να γίνουν κάποιες ενέργειες. Αυτό το έχουμε ήδη παραδώσει στο Βόλο και στην Αλόνισο και έχουμε και άλλα πράγματα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Για τα αγροτικά και για τις, θα το παρακάμψω, αν κάποιος θέλει μπορεί να μας μιλήσει. Η δεύτερη περιοχή την οποία κοιτάμε ιδιαίτερα είναι ο χώρος της ενέργειας και μάλιστα να σας πω και την αλήθεια, κοιτάξαμε πρώτα το νερό που είναι μετά την ενέργεια και μετά τον αέρα. Στην ενέργεια έχουμε αρκετή συνεργασία σε όλο το φάσμα, αλλά ειδικά για αυτή την ομιλία, σε αυτό που θα ήθελα να σταθώ, είναι στο θέμα της διαχείρισης κτηρίων. Δηλαδή έχουμε αναπτύξει πια τις μεθοδολογίες με τις οποίες, εντάξει, προφανώς μπορούμε να διασυνδέσουμε και να μετρήσουμε διάφορα πράγματα σε σχέση με το πώς είναι η κατανάλωση, να επισημάνουμε καταστάσεις στις οποίες, ας πούμε, ξεφεύγουμε, θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει εξοικονόμηση, και έχουμε και αρκετά συστήματα βελτιστοποίησης με τα οποία μπορούμε να προτείνουμε μέσω αλγορίθμων μας το πώς μπορεί, ας πούμε, κάτι να γίνει πιο πράσινο. Δηλαδή, πού να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά ή οτιδήποτε άλλο, ώστε να απορροφήσουν τη ζήτηση και να μην έχουμε επιβάρυνση στο περιβάλλον. Αυτό είναι τόσο για το επίπεδο ενός κτηρίου, ενός κάμπους, αλλά όσο και για το επίπεδο μιας πόλης. Στην αρχιτεκτονική τη βλέπετε είναι λίγο πολύ παρόμοια, δηλαδή θα έχουμε μετρήσεις από ένα κτίριο, θα περάσουν στο cloud και μετά θα τρέξουν τα συστήματα βελτιστοποίησης ή απλώς αποτύπωσης τα οποία έχουμε. Πάει λίγο γρήγορα αυτό, μου αντιστέκεται, αλλά θα τη βρω την άκρη. Λοιπόν, πάμε στο χώρο των μεταφορών, το οποίο είναι η δεύτερη εφαρμογή για την οποία θα ήθελα να... η τρίτη εφαρμογή για την οποία θα ήθελα να μιλήσουμε. Στο χώρο των εφαρμογών ξεκινήσαμε από το θέμα του πάρκινγκ, δηλαδή προφανώς με αισθητήρες να δρομολογήσουμε και να μειώσουμε την κίνηση κτλ. Και μάλιστα έχουμε και σε business περιβάλλοντα κάνει κάποια πράγματα, αλλά και σε πόλεις. Όχι απαραίτητα για χρήματα, αλλά για να επιβάλλουμε διάφορες πολιτικές. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο Δήμο Λαμίας στήσαμε ένα σύστημα ώστε να μετράμε πόσο χρόνο είναι κατηλημένες κάποιες θέσεις, για να βοηθήσουμε στο να κινηθεί η κεντρική αγορά, έτσι, κατά κάποιο τρόπο. Οπότε, ας πούμε, αν κάποιος παραπαρκάρει και έχει ξεχαστεί, να υπάρχουν κάποιες συνέπειες επί τούτου. Παράλληλα, όμως, αυτό το οποίο κάνουμε και μάλιστα με κάποιο λίγο πιο πολύ στο εξωτερικό προς Μάλτα και σε τέτοιες και προς Κύπρο, είναι ότι εγκαθιστούμε διάφορες κάμερες ή τις εκμεταλλευόμαστε μια στημένη υποδομή, παίρνουμε τα video streams και τα αναλύουμε με δικούς μας αλγορίθμους. Τώρα, γιατί το κάνουμε αυτό? Ο ένας λόγος είναι για να μετράμε την κίνηση, δηλαδή να βλέπουμε επίπεδα κίνησης. Προφανώς και σε επίπεδο ατυχήματος θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε, αλλά και για να βλέπουμε και την υποδομή, θέματα, ξέρω εγώ, λακκούβας και οτιδήποτε. Αυτό μπορεί να είναι είτε με σταθερή κάμερα, είτε με drone το οποίο θα πετάξει, είτε με αυτοκίνητα ενός δήμου τα οποία έχουν την κάμερα και θα μπορούσαν να σκανάρουν κάποιο δρόμο. Παράλληλα, βέβαια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτό για πάρκινγκ. Δηλαδή, αν κεντράρεις σε μία περιοχή, μπορείς να δεις πάλι με αλγορίθμους μας το κατά πόσο κάποια πράγματα είναι, ας πούμε, ελεύθερα ή όχι, και να δρομολογήσεις ανάλογα και να εκμεταλλευτείς τις θέσεις. Πολύ δύσκολο μας έχει βγει αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο χώρο της υγείας, το οποίο πιστεύουμε πάρα πολύ ότι είναι και αυτό με μεγάλο ενδιαφέρον. Σύντομα θα ανακοινώσουμε και μια μεγάλη συνεργασία που θα έχουμε με κάποιο δήμο στο χώρο της Αττικής. Στο χώρο της υγείας πάλι αναπτύξαμε μια λύση η οποία αρχιτεκτονικά έχει την ίδια δομή. Δηλαδή, ασχολούμαστε με ασθενείς οι οποίοι έχουν κάποιον εξοπλισμό, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι και ιδιαίτερα ακριβός, δηλαδή μπορεί να είναι πάρα πολύ φθηνός.
Έχουμε μετάδοση στο cloud με διάφορους τρόπους, είτε με Wi-Fi, είτε πάλι με μέσω δικτύου κινητών επικοινωνιών, όπου θα έρθει σε εμάς και εκεί πάλι θα αναλυθεί, θα γίνουν προβλέψεις και θα προφροντίσουμε εκεί να συμπληρώσουμε τον γιατρό. Δηλαδή, προφανώς εμείς τον γιατρό μας θέλουμε να τον παίρνουμε τηλέφωνο και να του μιλάμε και να μας δίνει συμβουλές κτλ. Αλλά αυτό το οποίο βάζουμε εμείς συμπληρωματικά είναι ότι αν θέλει να δει λίγο και την εικόνα μας, έχει έναν τρόπο να την δει. Αυτό τώρα απευθύνεται τόσο σε δήμους όπου υπάρχει ευάλωτος πληθυσμός και προστατεύουμε από πτώσεις, από τέτοια πράγματα, αλλά βέβαια και για τον ιδιωτικό τομέα πάλι, όπου θα μπορούσε να δει κανείς διάφορα πράγματα σε σχέση με την υγεία. Βλέπετε, αυτό αναλύεται σε διάφορες εφαρμογές, καρδιολογικές, emergencies για διάφορα πράγματα, ημικρανίες, όπου ήταν το πρώτο το οποίο είχαμε κάνει. Έτσι, και ο καθένας μπορεί να κάνει subscribe σε κάτι από αυτά ή σε όλα, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα. Εδώ και στο booth μας μπορείτε να δείτε διάφορα devices τα οποία υπάρχουν σε διάφορες έτσι τιμές. Αυτά τα εισάγουμε, από εκεί και πέρα ας πούμε ξεκινάει εμάς η λειτουργία μας. Και εδώ είναι και μια εικόνα έτσι λίγο του dashboard το οποίο υπάρχει, με το οποίο μπορεί να γίνεται μέτρηση οξυγόνου, καλά προφανώς θερμοκρασίας, καρδιογραφήματα, δηλαδή να υπάρχει μια αρκετά καλή εικόνα ώστε να μπορεί κάποιος να βοηθηθεί, αν είναι είτε εξειδικευμένος είτε λιγότερο εξειδικευμένος, στο να πάρει μια εικόνα. Προφανώς το καρδιογράφημα δεν θα το διαβάσει κανείς, αλλά κάποια άλλα πράγματα είναι πολύ χρήσιμα και σε κάποιον που απλώς είναι έτσι ενδιαφερόμενος, είναι carer. Λοιπόν, δύο τελευταία πράγματα τα οποία πιστεύουμε είναι κάποια από τις λύσεις για τις οποίες ας πούμε τώρα πρόσφατα βγάλαμε κιόλα στον αέρα. Μέσα σε ένα κτίριο ας πούμε ή μέσα σε ένα χώρο που γίνονται διάφορες εκδηλώσεις, σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν συνωστισμοί, υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες καλό είναι να αποφεύγουμε. Έχουμε αναπτύξει λοιπόν ένα σύστημα το οποίο πέρα από την ενεργειακή απόδοση που είπα πιο πριν μπορεί να τρέξει και άλλους αλγορίθμους, όπως για παράδειγμα να καθοδηγήσει ώστε να υπάρχουν δρομολογήσεις και σε περίπτωση ας πούμε ενός emergency να γίνει κάπως εύκολα το evacuation, δηλαδή το άδειασμα ενός χώρου, αλλά και να δώσει και συμβουλές. Αυτό μάλιστα θα το πιλοτάρουμε στο αεροδρόμιο Αθηνών, ώστε να υπάρχουν αραιώσεις του πληθυσμού και να μειώνεται ο κίνδυνος ανάλογα με την ποιότητα του αέρα. Συγγνώμη. Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, κατά λίγο, όλα αυτά, εντάξει, τα έχουμε, υπάρχει μια μπροσούρα την οποία θα χαρούμε να σας δώσουμε και πάλι, αλλά και να σας δείξουμε κάποιες από τις λύσεις μας και το πώς μπορούν να συνδυαστούν διάφορα πράγματα προκειμένου να συμβάλλουμε σε κάποια έξυπνη πόλη, πέρα από το να δώσουμε μια γενική πλατφόρμα και οτιδήποτε τέτοιο. Λοιπόν, αυτά ήταν η παρουσίασή μου. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Δημέστιχα για την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Εγώ θέλω για ακόμα μία φορά, το έκανα και το πρωί, να ευχαριστήσω την Ένωση Γενικών Γραμματέων Ελλάδος, να πω και πάλι ότι πραγματικά οι Γενικοί Γραμματείς, το έργο σας είναι καταλυτικό στη λειτουργία των Δήμων. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τι θα κάναμε χωρίς την παρουσία και την καθημερινή δουλειά του Γενικού Γραμματέα μας. Κάπου εδώ θέλω να παραδώσω την σκυτάλη στον αγαπητό συνάδελφο και συμπατριώτη, τον κύριο Δημήτρη Παπαθανασίου, Γενικό Γραμματέα του Δήμου Βυσαλτίας, και να πω ότι αποχωρώ με χαρά, διότι να δώσουμε και μία είδηση, διότι σε ένα ημίωρο ο Δήμος Θεσσαλονίκης γίνεται ο πρώτος Δήμος της Ελλάδος που υπογράφει πρωτόκολλο συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον κύριο Αντιδήμαρχο Μιχάλη Κούπκα για τα καλά του λόγια. Για τη συνέχεια θα παρακαλούσα την κυρία Δήμητρα Γιορδαμλή. Η κυρία Γιορδαμλή είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός. Όχι, δεν είμαι. Δεν είσαι. Τα στοιχεία αφορούν τον κύριο Χρήστο Γιορδαμλή. Τότε παρακαλώ κάντε την παρουσίαση. Καλησπέρα και από μένα, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Καταλαβαίνω ότι η ώρα έχει περάσει, είναι μια ώρα δύσκολη. Είμαι η Δήμητρα Γιορδαμλή, είμαι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων στην εταιρεία, η οποία την χάνει να είναι και οικογενειακή, άρα δεύτερη γενιά εγώ.
Να δούμε, θα σας μιλήσω πιο πολύ για την ενέργεια και την ενεργειακή παρακολούθηση, γιατί όταν μιλάμε για καινοτομία πρέπει να δούμε και ποιες είναι οι ανάγκες της εποχής. Οπότε, μιας και η ενέργεια αφορά το μεγαλύτερο ποσοστό της συζήτησης τόσο στις ζωές μας όσο και στην τοπική αυτοδιοίκηση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώς μπορούμε να συνδράμουμε σε αυτό. Λίγα λόγια για την εταιρεία για αρχή. Η Prisma Electronica ξεκίνησε το 1991 με έδρα την Αλεξανδρούπολη. Ευχαριστώ. Το αντικείμενό μας είναι η κατασκευή ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, είναι λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας και το trend των ημερών IoT συσκευές και analytics. Μετράμε πάνω από 110 άτομα προσωπικό. Οι περισσότεροι από αυτούς με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και πολλά skills στο κομμάτι των ψηφιακών εφαρμογών. Βρισκόμαστε σε τρία σημεία στην Ελλάδα, Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή και Αθήνα, και έχουμε και γραφεία στο Ηνωμένο Βασίλειο για εμπορικούς σκοπούς. Και έχουμε συνδράμει σε πάνω από 70 ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Αποκομίζοντας την τεχνογνωσία και τη... Πολύ ωραία, δεν ήτανε πολύ θετικό αυτό. Αποκομίζοντας λοιπόν τη γνώση από όλα αυτά τα προγράμματα, τα ερευνητικά, παρήξαμε την τεχνολογία Prisma Sense. Είναι ουσιαστικά μια τεχνολογία η οποία βοηθά πάρα πολύ την ψηφιακή πλατφόρμα της Έξυπνης Πόλης. Θα δούμε... Ούτε εμένα με βοηθάει πολύ το... Ουσιαστικά η τεχνολογία Prisma Sense αφορά τη συλλογή δεδομένων και την απεικόνισή τους σε πραγματικό χρόνο σε ένα κέντρο ελέγχου. Μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να γίνει ασύρματη απομακρυσμένη παρακολούθηση αλλά και έλεγχος. Βλέπετε τους τομείς. Ξεκινάμε από τα δάση μέχρι και τη θάλασσα αλλά ακόμα και σε δύσκολα περιβάλλοντα. Και όλο αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε ένα σύγχρονο κέντρο ψηφιακού μετασχηματισμού, στο οποίο να μπορεί κάποιος να δει απεικονισμένες όλες τις πληροφορίες, τις κατάστασεις που υπάρχουν σε κτίρια, σε δομές, σε υπηρεσίες. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς απεικονίζεται η πληροφορία και στόχος μας είναι να είναι ένα περιβάλλον φιλικό προς τον κάθε χρήστη χωρίς να απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη εκπαίδευση προκειμένου να έχουμε άμεση, γρήγορη και εύκολη ενημέρωση. Οπότε εδώ μπορείτε να δείτε αποσπάσματα από τα αντίστοιχα διαγράμματα που υπάρχουν. Το ένα είναι η απεικόνιση στο χάρτη και κάποιες ενδεικτικές μετρήσεις και το άλλο είναι διαγραμματικές τάσεις. Σε αυτό που επενδύσαμε περισσότερο απ' όλα ήταν η απομακρυσμένη παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας, δεδομένου το ότι μιλάμε πάρα πολύ για τα κριτήρια ESG. Η ενέργεια έχει αυξητικές τάσεις μονίμως. Το κόστος μάλλον της ενέργειας έχει μονίμως αυξητικές τάσεις. Αυτό που είχαμε ως βλέψη και σκοπό ήταν να ενσωματώσουμε την τεχνολογία ώστε να δώσουμε μία λύση σε αυτό το πρόβλημα. Με την συγκεκριμένη πλατφόρμα γίνεται συλλογή δεδομένων από εργοστάσια, κτίρια, εγκαταστάσεις, οτιδήποτε και μεταφέρονται σε πραγματικό χρόνο στον οποίο γίνεται η απεικόνιση των δεδομένων ούτως ώστε να υπάρχει καλύτερη διαχείριση της ενεργειακής απόδοσης αλλά και απομακρυσμένη χρήση της ενέργειας εννοώντας να μπορούμε να διαχειριστούμε κτίρια τα οποία δεν είναι εύκολα προσβάσιμα και δεν υπάρχει λόγος να μετακινηθούμε, ας πούμε, σε ένα δήμο. Και εδώ πέρα ένας διαφορετικός τρόπος απεικόνησης. Είναι όλα customized ανάλογα το χρήστη και αυτά που θέλει να βλέπει ο εκάστοτε δήμος, οργανισμός ή γραφείο. Μπορούν εύκολα να γίνουν συγκεκριμένα διαγράμματα τα οποία θα απεικονίζουν και τις ανάγκες της εκάστοτε περιοχής. Και να δούμε και την κατανομή του κόστους και ανίχνευση ανώμαλων λειτουργιών ή οτιδήποτε συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο. Αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι στο να μπορούμε να δούμε αν όλα πηγαίνουν καλά κατά τη ροή. Εδώ πέρα βλέπετε ουσιαστικά το κατά πόσο ομαλά λειτουργεί κάτι ή όχι.
έχουμε παραδείγματα τα οποία έχουν πλήρη λειτουργία και παραδείγματα τα οποία έχουν διακεκομένη λειτουργία. Και ουσιαστικά η τεχνολογία Prisma Sense, αυτό που έχουμε δώσει έμφαση είναι να είναι μία ενιαία πλατφόρμα η οποία θα συνδυάζει όλη την πληροφορία, ούτως ώστε να γίνεται η χρήση των δεδομένων από όλους τους τομείς σε μία ενιαία πλατφόρμα. Ασύρματη και ενσύρματη τεχνολογία η οποία επιτρέπει την εγκατάσταση του εξοπλισμού σε πραγματικά πολύ λίγο χρόνο και άμεση λειτουργία του στις επόμενες ημέρες. Δυνατότητα παρακολούθησης οποιοδήποτε σημείο ενδιαφέροντος από οπουδήποτε στον κόσμο. Μπορεί ένας γενικός γραμματέας να θέλει να ταξιδέψει, αλλά να έχει την πλήρη εικόνα της κατάστασης του Δήμου στο κινητό του ή στον υπολογιστή του. Και το πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι είναι ένα σύστημα επεκτάσιμο, οπότε μπορεί να ξεκινήσουμε με απλά βήματα σταδιακά και να εμβαθύνουμε χρησιμοποιώντας και άλλες τεχνολογίες σε πιο ουσιαστικές λύσεις. Εδώ θα πείτε τώρα πού κολλάνε οι δορυφόροι. Δυστυχώς, αν δεν υπάρχει ένα σύστημα επικοινωνίας το οποίο γίνεται μέσω των δορυφόρων και μέσω του δικτύου, όλες αυτές οι συσκευές και όλα αυτά που λέμε για smart cities δεν είναι εφικτά να συμβούν. Ως εταιρεία είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που τον τελευταίο έναν μήνα έχουμε εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος για την κατασκευή ενός μικρού δορυφόρου. Το μέγεθός του είναι νανοδορυφόρος, ένα CubeSat, όπως το λέμε, το οποίο θα εμβαθύνει στην επικοινωνία, την ασφαλή επικοινωνία για την ναυτιλία, για τα πλοία της ποντοπόρου ναυτιλίας. Ωστόσο, έχει σκοπό η επεκτασιμότητά του να γίνει για το κομμάτι της ασφάλειας και της ασφαλής μετακίνησης των δεδομένων από οποιοδήποτε σημείο. Και στα αριστερά θα δείτε δύο δορυφόρους για τους οποίους η εταιρεία, όπως σας είπα πριν, έχει κατασκευάσει ηλεκτρονικά και καλωδιώσεις. Και οι δύο είναι από ελληνικά πανεπιστήμια, οι οποίοι έχουν πετάξει επιτυχώς και βρίσκονται ήδη σε τροχιά. Με όλα αυτά θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να δω το άλλο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιορδαμλή. Για τη συνέχεια θα καλέσω τον κύριο Αλέξανδρο Τζορτζακάκη, ηλεκτρολόγο μηχανικό και μηχανικό ηλεκτρονικών υπολογιστών. Κοινωνικός ανθρωπολόγος με ειδίκευση στη διοίκηση επιχειρήσεων. Διευθύνοντα σύμβουλο στην Αιγαίο Solution ΑΕ. Σύμβουλο καινοτομικών εφαρμογών και νέων τεχνολογιών. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για την, για την πρόσκλησή μας στην ημερίδα αυτή. Επειδή τώρα είμαι ο τελευταίος και δεν θέλω να μακρηγορήσω πολύ, είχα μια παρουσίαση 250 διαφάνειες. Θα δείξω τη μικρή, στις 25. Οπότε θα το πάρω όσο πιο γρήγορα μπορώ για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είμαστε μια εταιρεία που ιδρύθηκε το 2006. Έχουμε παρουσία σε 4 περιοχές της Ελλάδας. Η έδρα μας είναι το Ηράκλειο της Κρήτης, Αθήνα, Μυτιλήνη και Θεσσαλονίκη. Ασχολούμαστε κυρίως με εφαρμογές προβολής στον τουρισμό και στον πολιτισμό, οπότε θα βάλουμε μια άλλη διάσταση λίγο στο Smart Cities. Είμαστε μια εταιρεία που είμαστε αρκετά content-oriented, δηλαδή δουλεύουμε περιεχόμενο και φτιάχνουμε κάποια cases, τα οποία παρουσιάζουμε στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού. Επομένως, η προσέγγιση μας είναι, ας πούμε, ολιστική. Ξεκινάμε από το να φτιάξουμε λίγο το story, αυτό που θέλουμε να δείξουμε, και μετά αναπτύσσουμε και τα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία, τα οποία τα συνδυάζουμε με διάφορες τεχνολογίες, τις οποίες θα σας παρουσιάσουμε παρακάτω να δείτε σε τι αφορά. Έχουμε 20 άτομα προσωπικό αυτή τη στιγμή, full time, και πάρα πολλούς εξωτερικούς συνεργάτες. Έχουμε υλοποιήσει περίπου 130 έργα μέχρι σήμερα. Και γενικά προσπαθούμε λίγο τώρα τελευταία με τις νέες τεχνολογίες της επαυξημένης εικονικής πραγματικότητας αλλά και με τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης να φτιάξουμε κάποιες λύσεις οι οποίες είναι πολύ ενδιαφέροντες στον τομέα του πολιτισμού και του τουρισμού. Θα δείτε λίγο παρακάτω από αυτού. Εδώ είναι ένα ενδεικτικό πελατολόγιο με κάποιους δήμους και περιφέρειες. Έχω κάνει focus στην παρουσίαση κυρίως στο ΟΤΑ, δεδομένου και του αντικειμένου της ημερίδας.
Έχουμε πελάτες, να το πω έτσι, και συνεργάτες από όλη την Ελλάδα. Έχουμε δουλέψει με αρκετούς δήμους και περιφέρειες. Αυτές είναι ενδεικτικά οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρουμε σε ένα project. Είναι από συλλογή τεκμηρίωση υλικού, ψηφιοποίηση, εργαλεία τεκμηρίωσης, εικονικά πανοράματα, portal, front-end, back-end, διαχειριστικό εργαλείο, εφαρμογές επαυξημένης εικονικής πραγματικότητας και τελευταία chatbots με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για πολιτισμό τουρισμό. Θα σας δείξουμε και ένα case που έχουμε κάνει στο τέλος με το Μουσείο Καζαντζάκη. Θα σας παρουσιάσω τώρα κάποια έργα τα οποία έχουμε κάνει σε ΟΤΑ, τα οποία το κάθε έργο αντιπροσωπεύει λίγο και μια διαφορετική κατηγορία, έτσι για να καταλάβετε λίγο το case. Το πρώτο έργο που θα σας πω είναι αφορά το υλοποιήσαμε στο Δήμο Πειραιά και είναι τουρισμός πολιτιστικός πόλεων, που είναι στην ουσία κάποιες αρχιτεκτονικές διαδρομές, τις οποίες στήσαμε σαν ένα τουριστικό προϊόν, το οποίο είναι σε 6 γλώσσες, έχει ακόμα και κινέζικα, το οποίο τα ήθελε ο Δήμος. Στην ουσία λέγεται Εικονικές Περιηγήσεις στον Πειραιά, το URL είναι αυτό. Αυτά μπορείτε να τα δείτε στο site μας όλα στο τέλος. Έχουμε φτιάξει ένα app στο Apple Store και στο Google Play, το οποίο είναι με επαυξημένη πραγματικότητα και ώστε να μπορείς να περιηγηθείς στην πόλη του Πειραιά μέσω των αρχιτεκτονικών διαδρομών. Οπα, πάει γρήγορα. Φτιάξαμε κάποια 3D, θεωρώ πολύ εντυπωσιακά, και βίντεο, όπου είναι κάποια κτίρια του Πειραιά τα οποία δεν υπάρχουν πια, είτε υπάρχουν και είναι σε διαφορετική χρήση. Γι' αυτό το έργο πήραμε το αργυρό βραβείο στα βραβεία τουρισμού του 2023, στην κατηγορία του πολιτιστικού τουρισμού. Αυτό αφορά το case study για τουρισμό πόλεων, πολιτιστικό τουρισμό πόλεων. Το επόμενη κατηγορία είναι η ψηφιοποίηση ιστορικών αρχείων ΟΤΑ, το οποίο ήταν και μια κατηγορία που υπήρχε και στην πρόσκληση των Smart Cities για την ψηφιοποίηση περιεχομένου που ανήκει στην νομή του Δήμου. Εδώ υλοποιήσαμε ένα έργο στο Δήμο Μυτιλήνης, που στην ουσία ψηφιοποιήσαμε το ιστορικό αρχείο του Δήμου, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσα από των τελευταίων 50 ετών, και μέσα από αυτές τις αποφάσεις βγάλαμε κάποιο περιεχόμενο και φτιάξαμε ένα διαδραστικό χρονολόγιο, όπου η κάθε απόφαση σήμαινε και κάτι για την ιστορία της πόλης, αλλά και βέβαια της Ελλάδας. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί μέσα από τις αποφάσεις του ΔΟΣΟΥ βρίσκεις, να το πω έτσι, διαμαντάκια, ανάλογα αν ήταν στην εποχή της Χούντας, ας πούμε, που βγήκαν κάποιες αποφάσεις οι οποίες ήταν μέσα στο κλίμα της εποχής, που αν τις διαβάσουμε σήμερα θα μας φαίνονται περίεργες, αλλά παρόλα τα αυτά τότε θεωρείταν κάτι φυσιολογικό, ανάλογα με την πολιτική κατάσταση. Και γενικότερα αυτό το αρχείο, επειδή είναι ψηφιοποιημένο όλο και είναι στον αέρα, μπορεί και οποιοδήποτε ιστορικός ή άλλος χρήστης να το διαβάσει, να το μελετήσει και να βγάλει πάρα πολλά συμπεράσματα. Το URL είναι αυτό που βλέπετε, το mytilinearchive.gr. Στο Δήμο Αντιπάρου υλοποιήσαμε ένα app, το οποίο είναι διαδρομές εναλλακτικού τουρισμού. Η Αντίπαρος, επειδή είναι γνωστή και λόγω και κάποιων παγκοσμίου φήμης ηθοποιών, οι οποίοι την επισκέφτονται κλπ. Ο Δήμος θέλει να υλοποιήσει κάτι διαφορετικό, να δείξει τον εναλλακτικό τουρισμό και μάλιστα τις διαδρομές που έχει, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και φτιάξαμε μια ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία έχει κάποιες διαδρομές και κάποια σημεία ενδιαφέροντος για τον εναλλακτικό τουρισμό της Αντιπάρου. Θέλω να αναδειχθεί και αυτή η διάσταση. Και γι' αυτό το έργο πήραμε το Χάλκινο Βραβείο στα Βραβεία Τουρισμού του 2023. Αυτό είναι ένα case study που αφορά τον εναλλακτικό τουρισμό Δήμων. Είτε είναι πολύ μικρός, είτε είναι πολύ μεγάλος. Αυτό θα το βρείτε στο App Store που λέγεται Αντίπαρος Roots. Έχει ανεβεί δηλαδή και είναι λειτουργικό. Οπα. Πήρε μπρος. Λοιπόν, στο Δήμο Λίμνου υλοποιήσαμε αυτό που λέγεται Dark Tourism, δηλαδή τουρισμός όπου στηρίζεται σε ένα γεγονός. Ας πούμε, παράδειγμα, ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, ή αυτό ήταν και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που είναι ένα σημαντικό τρέντ τελευταία 10 χρόνια στον κόσμο. Στην ουσία, κάποια γεγονότα ιστορικά, τα οποία ξέρω εγώ ήταν αρνητικά, γίνονται πλέον τουριστικά εντός εισαγωγικών αξιοθέατα και έχουν και πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Όπως παράδειγμα, τα στρατόπεδα του Auschwitz, ξέρω εγώ, η μάχη της Κρήτης. Αυτό αφορά τη μάχη της Καλλίπολης 1916, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που η Λίμνος ήταν το θέρετο των συμμαχικών δυνάμεων που συγκεντρώθηκαν να αντιμετωπίσουν τις δυνάμεις Σαντάν. Αυτό το έργο στην ουσία αφορά την προβολή των Αυστραλών και των Ισλανδών στρατευμάτων που ήρθαν στη Λίμνο να υποστηρίξουν τότε τον πόλεμο, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να πω ότι σε αυτό το project η Αυστραλιανή κυβέρνηση χρηματοδοτεί με 5 εκατομμύρια δολάρια από το Υπουργείο Βετεράνων στη Λίμνο ένα μονοπάτι μνήμης. Είναι πολύ σημαντικό, που έρχονται χρήματα από το εξωτερικό και επενδύουν σε ένα ελληνικό νησί για να γίνει ένα project το οποίο αφορά τον dark tourism. Εμείς το υλοποιήσαμε στην συνεργασία με το Δήμο, στο Δήμο Λίμνου, λέγεται limnosanzac.gr, και για αυτό το έργο
πήραμε και χρυσό βραβείο στα βραβεία τουρισμού του 2023 για την κατηγορία του Dark Tourism. Το επόμενο case αφορά ψηφιοποίηση βιβλιοθηκών δημοτικού αλλά και γενικότερα ενδιαφέροντος. Έχουμε υλοποιήσει ένα έργο στο Δήμο Ηρακλείου, στη Δικελέα Δημοτική Βιβλιοθήκη, όπου ένα αποθετήριο το οποίο έχει πάρα πολύ υλικό που αφορά εφημερίδες και διάφορα άλλα αρχεία, όπου με τεχνολογίες αναζήτησης και OCR μπορείς να αναζητήσεις επίσης πολύ σημαντικά πράγματα για την ιστορία του τόπου, ας πούμε, εδώ αφορά το Δήμο Ηρακλείου. Και το οποίο υλοποιούμε αντίστοιχα έργα αυτή τη στιγμή στη Σύρο, στα Χανιά και στο Ρέθυμνο σε αντίστοιχες βιβλιοθήκες, που αφορά ψηφιοποίηση, αποθετήριο και αναζήτηση και κάποιες εφαρμογές προβολής. Το επόμενο είναι ένας ψηφιακός οδηγός πόλης που υλοποιήσαμε το 2018 στο Δήμο Πάφου στην Κύπρο, το οποίο έχει και app και έχει και μια παρουσίαση σε επαυξημένη πραγματικότητα που περιηγήσει στην πόλη. Αυτό το έργο παρουσιάστηκε σαν καλή πρακτική φέτος που η Πάφος είναι έξυπνη πρωτεύουσα τουρισμού της Ευρώπης και ήταν μια από τα case studies που παρουσιάσαμε για την Πάφο. Αυτό το έργο λέγεται explorepafos.org, μπορεί να βρείτε και στο App Store αντίστοιχα τις εφαρμογές. Υπάρχει μια περιηγήση σε επαυξημένη πραγματικότητα στην πόλη. Εδώ είναι αυτό είναι το Incredible Crete της περιφέρειας Κρήτης, ας πούμε, το τουριστικό πόρταλ που είναι από τα πιο έτσι, βαριά έτσι, εργαλεία προβολής της Κρήτης στον κόσμο. Είναι ένα πεντάγλωσσο πόρταλ, το οποίο στην ουσία το έχουμε υλοποιήσει και το διαχειριζόμαστε εμείς τα τελευταία 3 χρόνια, με πολύ ψηλή επισκεψιμότητα και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε σχέση και με τις χώρες που επισκέπτονται. Και για αυτό το έργο πήραμε 2 βραβεία, το 2022, ένα χρυσό βραβείο για το πόρταλ και ένα χάλκινο για ένα παιχνίδι χρονομηχανής που φτιάξαμε αντίστοιχα. Επίσης, υλοποιήσαμε στο Δήμο Ανατολικής Σάμμου ένα application ιστορικού τουρισμού, όπου στην ουσία θέλαμε να προβάλλουμε σε επαυξημένη πραγματικότητα και ένα παιχνίδι, την ναυμαχία της Σάμμου ή της Μικάλης του 1824 με τους Τούρκους. Ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός για τη Σάμμο. Αυτό το επίσης το project είναι έτοιμο έχει ολοκληρωθεί και είναι έτοιμο να ανεβεί το επόμενο διάστημα στις πλατφόρμες. Και στην ουσία είναι ένα augmented reality παιχνίδι. Μπορεί να το κάνεις και από το σπίτι σου και στην περιοχή και να δεις την ιστορία, ας πούμε, της ναυμαχίας. Όχι, μισό, ακόμα. Πήγε πολύ γρήγορα. Λοιπόν, πολύ γρήγορα τα προϊόντα τα οποία προσπαθούμε να κάνουμε launch μέσα στο 2023 είναι machine learning chatbots, AR και virtual reality εφαρμογές για τουρισμό και πολιτισμό, αποθετήρια κλπ. Έχουμε πάρει αρκετές χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα Ερευνώ Καινοτομό Δημιουργώ και έχουμε υλοποιήσει κάποια προϊόντα και κάποιες εφαρμογές πολύ ενδιαφέρουσες. Η μία από αυτές και η πιο σημαντική είναι σε συνεργασία με το Μουσείο Καζαντζάκη. Έχουμε φτιάξει την αναπαραστήση του γραφείου του Καζαντζάκη στην Αντίπ. Και στην ουσία μπορείς να μπεις στο γραφείο με μέσω μάσκας εικονικής πραγματικότητας και να συνομιλήσεις με τον Καζαντζάκη, να τον ρωτήσεις και με φωνή να σου απαντήσει. Και έχουμε στήσει το AI σε ένα σερβερ και με 5G επικοινωνεί και τον bot μαθαίνει και όσο περισσότερο τον ρωτάς, τόσο περισσότερο σου απαντάει. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι και πολύ εντυπωσιακό το VR περιβάλλον. Αυτό σας δείχνω κάποια στήλη από την εφαρμογή αυτή. Και αυτό μπορείτε να το δείτε στο περίπτερο 13 εδώ παρακάτω, να δείτε και την εφαρμογή και να μας κάνει και κάποια σχόλια από αυτού. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τζορτζακάκη για τα πολύ όμορφα που μας έδειξε και συγχαρητήρια. Σύμφωνα με το πρόγραμμα υπάρχει η παρουσίαση από κάποιον κύριο Καγγελίδη, ο οποίος δεν ήταν μέχρι τώρα εδώ, δεν ξέρω αν ήρθε. Συνεπώς θα προχωρήσουμε. Αν υπάρχουν ερωτήσεις από το κοινό για τους ομιλητές ή κάποια τοποθέτηση. Οπότε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για αυτή τη συνεδρία. Να πω το εξής, να πάω από εδώ για να υπάρχει και μια συμμετρία στον χώρο. Δράτω με τις ευκαιρίες γιατί θα κλείσουμε εδώ πέρα μαζί σας. Οπότε θα είναι χαρά μας γιατί μας βλέπουν διαδικτυακά πολλοί από ό,τι πληροφορούμε και ευχαριστώ και για τη συμμετοχή των καθένα από εσάς. Ήταν μια πρωτοβουλία του Κλισθένη, της Ένωσης Γενικών Γραμματέων. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Νατάσα. Μοιραστήκαμε το οργανωτικό, τους συναδέλφους που ήρθαν εδώ πέρα και μας υποστήριξαν. Μα πάνω απ' όλα τους ομιλητές. Ευχαριστώ τον καθένα από εσάς. Ήταν μια. Πώς να το πω, ένα πάντρεμα του ιδιωτικού φορέα, του δημοσίου, γιατί είχαμε εδώ πέρα και εκπροσώπους και από το Υπουργείο και από γενικότερα και από το ΣΟΤΑ,
μια πρωτοβουλία που δόθηκε μέσα από την Beyond, να στρέψω το βλέμμα μου και στους παρευρισκόμενους και στους διαδικτυακούς φίλους μας και που παρακολουθούν και θεατές, τηλεθεατές και ακροατές, θα αναρτηθούν εκτός από το live streaming και σε διαδικτυακό τόπο για να μπορούν να το παρακολουθήσουν όσοι θέλουν, να το πάρετε κι εσείς, να το δώσετε στους δικούς σας πελάτες και στο site και ηλεκτρονικά να μπορέσουμε να το δώσουμε σε περισσότερο κόσμο. Νατάσα. Νομίζω πως σήμερα ήταν μια καλή ευκαιρία να μοιραστούμε κοινούς προβληματισμούς, διότι και ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας, όταν έχει μπροστά του τον ψηφιακό μετασχηματισμό, κάποια κοινά προβλήματα εντοπίζει, πάνω στα οποία πρέπει να δουλέψουμε, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι αυτό θα έχει μια επιχειρησιακή συνέχεια και μια λειτουργικότητα μακροπρόθεσμα. Ευχαριστώ και εγώ τον καθένα σας προσωπικά και όλους τους προηγούμενους ομιλητές και τον κόσμο που παρακολούθησε την ημερίδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά που θα σας καλέσουμε, που ανταποκριθήκατε και ανταποκρίνεστε πάντα, όχι μόνο στον Κλεισθένα, αλλά γενικότερα σε ό,τι ψηφιακό κυριαρχεί στη χώρα μας και νομίζω ότι τα ωραία έρχονται. Και πάλι ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.